Κύριοι συνάδελφοι, εκκινούμε την συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής του Ελληνισμού της Διασποράς. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ελπίζω σύν το χρόνο να έρθουν και οι άλλοι συνάδελφοι. Έχουμε καθορίσει σήμερα την ημερήσια διάταξη με δύο ουσιαστικά απολογισμούς για τα νέα που φέρνουμε στην πατρίδα από τον Ελληνισμό στην Ιταλία και τον Ελληνισμό στη Σουηδία. Να πω ηρίστο εμπαρόδο, μια που είμαστε στην αρχή της διαδικασίας, να καλωσορίσω από την Ένωση Κεντρών τον κύριο Μάριο Γεωργιάδη, θα είναι μαζί μας στην Επιτροπή, τον συνεπή κρατικό κυβερνητικό λειτουργό, τον κύριο Μιχάλη Κόκκινο, τον Γενικό Γραμματέα του Απόδημου Ελληνισμού, μαζί με τον κύριο Πλευράκη, τον αντικαταστάτη του, συνεπέστατο. Ναι, το λέω αυτό γιατί για κάποιους άλλους χτυπάει η καμπάνα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, γιατί προφανώς και θα θέλαμε να είμαστε, να έχουμε κοντά μας και τους υφυπουργούς, τους καλέσαμε προ-8 ημέρου και τον κύριο Κουίκ και την κυρία Τζούφη και τον κύριο Αμανατίδη. Κύριο Αμανατίδη, κάνω μια εξαίρεση γιατί συχνά πυκνά έρχεται στην Επιτροπή μας, γιατί τις απαντήσεις δεν τις δίνει ούτε ο Πρόεδρος, ούτε τα μέλη της Επιτροπής για τα ζητήματα που θα θέσουν είτε οι βουλευτές της συμπολίτευσης είτε της αντιπολίτευσης. Τις απαντήσεις τις δίνει πάντα η κυβέρνηση, που έχει και την σχετική ευθύνη. Να αρχίσουμε λοιπόν. Ήθελα να αρχίσουμε από τον κύριο Δέδε, τον καλό συνάδελφο, αλλά θα μου είπαν από το κανάλι της Βουλής να τηρήσουμε την διαδικασία, την ημερήσια διάταξη, έτσι όπως την προσδιορίσαμε. Να δώσω για τα πρακτικά την σχετική πρόσκληση η οποία μας απευθύνθηκε στις 12 Απριλίου του 2018, είναι το σχετικό email, μαζί με την πρόσκληση προς τον Πρόεδρο της Διακομματικής Επιτροπής του Ελληνισμού της Διασποράς, κ. Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, με κοινοποίηση τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων για το τριήμερο συνέδριο της ΟΕΚΑΗ, που είναι η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας. Όπως είναι γνωστό, για τις αποστολές στο εξωτερικό, για να ενημερώσω τους συναδέλφους και μέσω ημών και τους Έλληνες πολίτες και τους αγαπητούς μας ομογενείς που μας παρακολουθούν από το εξωτερικό, δεν αποφασίζει ούτε ο Πρόεδρος ούτε η Επιτροπή, αποφασίζει ο αρμόδιος αντιπρόεδρος των διεθνών σχέσεων της Βουλής, ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής, και φυσικά πρέπει να πούμε ότι έχουμε συνομολογήσει όλοι ότι αυτές οι αποστολές γίνονται με πολύ μεγάλη φιδό και με την μεγαλύτερη δυνατή περικοπή εξόδων. Αυτό είναι σαφές. Λοιπόν, μέσω του καναλιού της Βουλής να καλωσορίσουμε και να καλησπερίσουμε, να χαιρετήσουμε τον Ελληνισμό στην Ιταλία και ιδιαίτερα τον Ελληνισμό στην Απουλία, στην Καλαβρία και στη Μάγνα Γκρέτσια, στη Σικελία, στη Μεσίνα και την Κατάνια, εκεί όπου βρέθηκα στις 21 και 22 του μήνα για να παρακολουθήσω το 11ο πανιταλικό συνέδριο όπου μαζεύτηκαν όλες οι ελληνικές κοινότητες και γι' αυτό ήταν μια ευκαιρία να τους δω όλους έναν προς έναν όπως και έπραξα. Τον απολογισμό τον καταθέτω, θα τον καταθέσω γραπτά στα πρακτικά για να τον δουν, να τον διαβάσουν ενδελεχώς οι συνάδελφοι που είναι παρόντες αλλά και αυτοί που δεν είναι παρόντες. Στο νοτιότερο άκρο της Απουλίας, στην Γκρέτσια Σαλεντίνα, στη Γερσόνησο του Σαλέντο, το γνωστό και ως Τακούνι στο χάρτη της γειτονικής μας Ιταλίας, στο δρόμο που ενώνει το Λέτσε με το Οτράντο, η ταμπέλα γράφει με μεγάλα γράμματα στη γλώσσα των Γκρίκο: «Καλώς ήρτατε». Ως επισκέπτης μετά την ευγενική πρόσκληση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων ΟΕΚΑΗ και ως προσκυνητής των 28 αιώνων ελληνισμού της Μάγνα Γκρέτσια, εδώ στη Μεσίνα, δικαιούμαι να απαντήσω: «Καλώς σας βρήκα», μεταφέροντας το ενδιαφέρον και την έγνοια του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Απευθύνομαι αδελφικά προς εσάς, αφού δεν ξεχνώ αυτό που αναφέρει το πέτρινο μνημείο στο χωριό Καλημέρα της Απουλίας. «Ζενό σου ή σε ετού στην Καλημέρα», δηλαδή στα γκρεκάνικα, δηλαδή δεν είσαι ξένος εδώ στην Καλημέρα. Εδώ
ο ιστορικός χρόνος αποκτά ξεχωριστό νόημα. Η Ελλάδα σε παίρνει από το χέρι, ναή, θέατρα, ιερά τείχη, μαζί με τις τέχνες, την επιστήμη και τη φιλοσοφία, μαζί με τον Αρχιμίδη από τις Σιρακούσες, τον Εμπεδοκλή από τον Ακράγαντα, τον Αγκριτζέντο, τον Πυθαγόρα από τον Κρότονα και τον Επίχαρμο. Ο χαρακτηρισμός ως Magna Graecia, Σικελία, Καλαβρία, Απουλία, δεν αφορά το γεωγραφικό μέγεθος της έκτασης, αλλά το μέγεθος της αναγνώρισης ως πόλος έλξης που έδειχνε ο αρχαίος κόσμος στις κοινότητες των Ελλήνων της Μεγάλης Ελλάδας που είχαν τον πολιτισμό ως πυρηνική τους δύναμη. «La cultura ce unice», «Ο πολιτισμός μας ενώνει». Με τη φράση αυτή ανταμώσαμε μέσα στο σπίτι του το Δημαρχείο της Μεσίνα με το φίλο της Ελλάδας και των Ελλήνων, το δήμαρχο της πόλης Ρενάτο Ακορίντι. Εκεί φιλοξένησε 21 και 22 Απριλίου το 11ο Πανιταλικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας, στην ίδια αίθουσα όπου το 1955 πραγματοποιήθηκε η διάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών των 6 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα, του ΕΚΑΚ. Από εκεί ξεκίνησε ο πρόδρομος της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απερχόμενη και επανεκλεγήσα πρόεδρος της ΟΕΚΑΗ, η κυρία Όλγα Νάσης, μίλησε με τα πιο θερμά λόγια για τον οικοδεσπότη δήμαρχο Ρενάτο Ακορίντι, ο οποίος από το Δεκέμβριο του 2017, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Στενού Μεσίνας, του κυρίου Δανιήλ Μακρύ, αναγνώρισε τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης γενοκτονίας και για την πόλη της Μεσίνας. Οι εκπρόσωποι των ελληνικών κοινοτήτων στην Ιταλία ήταν εκεί. Από το Μιλάνο, ο Δημήτρης Οφέσας, ο Μαθαίος Γιαννισόπουλος και ο Χαράλαμπος Ισμανίδης. Από την κοινότητα της Τρινάκριας Σικελίας, ο Χαράλαμπος Τσολάκης και η Δέσποινα Καρνιαδάκη. Η πρόεδρος της κοινότητας της Ρώμης, Μαρινέλα Λινάρδος. Ο εκπρόσωπος από το Σαλέρνο της Νάπολης, ο κύριος Ανδρέας Ανδρέου. Οι εκπρόσωποι της κοινότητας του Τάραντα, με επικεφαλή στον πρόεδρο Αντώνη Γεωργόπουλο. Από τη Σαρδινία και το Κάλιαρι, η Μαρία Πία Ορού και ο Γιώργος Κούβελας. Από την κοινότητα του Στενού και της Μεσίνας, ο πρόεδρος Δανιήλ Μακρύς, ο αντιπρόεδρος Ιωσήφ Καρμπόνε και ο γενικός επιμελητής του συνεδρίου Θανάσης Λιώσης. Πρώτο μας θέμα την επόμενη μέρα μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΚΑΗ, ο έντονος προβληματισμός για τη διατήρηση της γκρεκάνικης πολιτιστικής ταυτότητας, γλώσσας και μουσικής στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας και κυρίως της Καλαβρίας. Οι εκπρόσωποι τους, ο Καρμέλο Νουτσέρα, ο Σαλβατόρε Ντιένι, Ντιένι από το Διγενής, και ο Φρίντομ Πεντιμάλι, το Φρίντομ βγαίνει από το Φραγκίσκος Ντομένικος, σε σύντμηση, αλλά και ο πρόεδρος του Τάραντα, ο Αντώνης Γεωργόπουλος, επισήμαναν τη μέγιστη και επίγουσα ανάγκη η Magna Graecia πολιτιστικά, εκπαιδευτικά να ενισχυθεί, καθώς τώρα, όπως είπαν, κινδυνεύει να εξαφανιστεί η γκρεκάνικη ταυτότητα. «Δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε», μου είπαν και σας το μεταφέρω. «Ωστόσο, δεν θα μπορούμε ποτέ να το καταφέρουμε μόνοι μας. Οι ομιλούντες», μου είπαν, «την γκρεκάνικη, είναι τώρα πια λίγοι και κυρίως ηλικιωμένοι και κινδυνεύουμε να χάσουμε τη γλώσσα μέσα στην επόμενη δεκαετία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Εμείς είμαστε εδώ», μου είπαν, και μεταφέρω την έκκληση κραυγή αγωνίας ομάδας νέων που παλεύει με επικεφαλή στο Freedom Πεντιμάλι να σώσουν τα ελληνικά της Καλαβρίας με το πρόγραμμα «Σε μη παρλή βίβο, αν με μιλάς ζω». Μετά τον προβληματισμό ακολούθησε η αισιοδοξία και η ελπίδα που αντλήσαμε από τη λειτουργία του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στην Κατάνια, υπό την καθοδήγηση και τον συντονισμό της λέκτορος Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού της κυρίας Κατερίνας Παπαθέου. 120 Ιταλοί φοιτητές
που μαθαίνουν τα ελληνικά. Είναι το μεγαλύτερο κέντρο πιστοποίησης ελληνομάθειας στην Ευρώπη. 140, τους οποίους και επισκέφθηκα στο μοναστήρι των Βενεδεκτίνων, που έχει μετατραπεί στο κέντρο όπου υπάρχει λειτουργεί το τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας και Ξένων Γλωσσών. Και εκεί μία από τις ξένες γλώσσες είναι και η ελληνική. Η επίσκεψη στην έδρα των ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστημιακό Τμήμα της Ιταλικής Φιλολογίας και των Ξένων Γλωσσών, που στεγάζεται στο Μοναστήρι των Βενεδικτίνων στην Κατανία, και η συνάντηση με ομάδα σπουδαστών της ελληνικής γλώσσας με γέμισε πραγματικά με μεγάλη ικανοποίηση, ελπίδα για την προοπτική. Η συνάντησή μας με τον φιλέλληνα αρμόδιο για θέματα πολιτισμού του Δήμου της Κατάνια, του κύριο Οράτιου Λίκανδρου, στο Παλάτσο de la Cultura, αιτιολόγησε ουσιαστικά το πόσο περήφανα αισθάνονται οι Ιταλοί για τη διαχρονική ελληνική παρουσία στη Σικελία. Αυτός είναι ο απολογισμός του, τον καταθέτω και γραπτά στα πρακτικά, όπως καταθέτω επίσης και την εκδήλωση Μεταπόντιον 2018 που οργανώνει η κοινότητα του Τάραντα. Ίσως είναι η μεγάλη μας ελπίδα, όπου μια δράκα νέων ανθρώπων ελληνικής καταγωγής έφτιαξαν αυτό το νέο σύλλογο στον Τάραντα και οργανώνουν αυτές τις εκδηλώσεις, τις οποίες τις στηρίζει και ο τοπικός Δήμος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν, με την αρμόδια διεύθυνση του πολιτισμού και της κουλτούρας. Καταθέτω, αυτές οι εκδηλώσεις θα γίνουν αύριο, μεθαύριο, παραμεθά, 4, 5 και 6 στη Μάγνα Γκρέτσια. Και αυτό για τα πρακτικά. Και επίσης θα ήθελα να μεταφέρω, κλείνοντας, δύο προτάσεις τους. Εδώ είναι η ευχαριστήρια επιστολή. Υπάρχουν τα ονόματα που συγκροτούν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόεδρο την Όλγα Νάση, γραμματέα το Χαράλα Μποτσολάκη από την Τρινάκρια, αντιπρόεδρο το Δημήτρη Φέσα από το Μιλάνο, ταμεία την κυρία Μαρία Πία Ορού από τη Σαρδινία, και μέλη τους τον Αντώνη Γεωργουσόπουλο από τον Τάραντα, τον Μάνθο Γιαννισόπουλο από το Μιλάνο, τον Γιώργο Κούβελα από τη Σαρδινία, τη Μαρινέλα Λινάρδος από τη Ρώμη και τον Αθανάσιο Λιώση από την κοινότητα της Μεσίνας. Καταθέτω γραπτό στην πρότασή τους και παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, να με εξουσιοδοτήσετε να μεταφέρω αυτή την πρόταση στη διάσκεψη των Προέδρων και στον Πρόεδρο της Βουλής, στη συνέχεια αυτού του SOS που απευθύνει ο ελληνισμός της Καλαβρίας και της Απουλίας εκεί στα ελληνόφωνα χωριά που είναι σκαρφαλωμένα στο όρος Ασπρομόντε. Κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία της Βουλής από την Επιτροπή μας και όχι μόνο, να επισκεφθούμε την συγκεκριμένη περιοχή για να μεταφέρουμε και να στηρίξουμε ηθικά, αλλά και να φέρουμε και πίσω όποιες ανάγκες και όπου μπορούμε να τους φανούμε χρήσιμοι. Αυτή την πρόταση μου ζήτησαν να μεταφέρω, να διοργανώσουμε από κοινού μια επίσημη επίσκεψη μελών της Επιτροπής στα ελληνόφωνα χωριά για να εξετάσετε τις ανάγκες και τις πολυάδρυμες προσπάθειες που έγιναν για να μείνει ζωντανή ελληνική γλώσσα και ο πολιτισμός, καθώς και να διαπιστώσετε το ειλικρινές φιλελληνικό συνέστημα στη Νότια Ιταλία και στη Μάγνα Γκρέτσια. Καταθέτω και αυτή την πρόταση στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα αυτή την πρόταση μαζί με μία ακόμη να τη θέσω υπό την κρίση σας σαν πρόταση, όπως έχουμε την ειδική θεματική επιτροπή για τον ελληνισμό σε Ήμβρο, Τένεδο και Κωνσταντινούπολη, να δημιουργήσουμε μία ξεχωριστή θεματική επιτροπή για τη Μάγνα Γκρέτσια, που θα ασχολείται αποκλειστικά με Απουλία, Καλαβρία και Σικελία, να είναι εκεί
Δεν τη το έχω πει ίσως να ξαφνιαστεί να είναι η Χρυσούλα η Κατσαβριά, η οποία γνωρίζει και την Ιταλική και ξέρω ότι πολλές φορές έχει επισκεφθεί την Ιταλία με δικά της έξοδα, με δικές της δαπάνες, γιατί αγαπάει αυτόν τον ελληνισμό. Και όπως ο Πάνος Κουρολιάκος είναι συντονιστής στην Επιτροπή για Ήβρο Τέροδο Κωνσταντινούπολη, έτσι και η Χρυσούλα μαζί με την παρουσία και άλλων βουλευτών από όλα τα κόμματα που ξέρουν και γνωρίζουν και τα ιταλικά, έχουν και σχέσεις ενδεχομένως και συγγενικές και λοιπά, γνωρίζουν, έχουν άποψη, αντίληψη για το χώρο, να βάλουμε ένα χεράκι. Αυτό είναι πάνω πέρα και έξω από κόμματα. Μιλάμε για τον ελληνισμό. Μιλάμε για ελληνισμό που κρατήθηκε 28 αιώνες ζωντανός. Και δεν θα πρέπει στη διάρκεια της δικής μας γενιάς αυτός ο ελληνισμός, ο γκρίκο, ο γκρεκάνικος, η μουσική του, η γλώσσα του, τα ήθη του, τα έθιμά του, εμείς να συγγράψουμε το μνημόσυνο θανάτου του. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η πρόταση να επισκεφθεί μια κοινοβουλευτική επιτροπή. Αυτή την πρόταση μου ζήτησα να μεταφέρω, σας τη μεταφέρω και τη θέτω στην κρίση σας, με ένα λεωφορείο, με δικά μας έξοδα, όχι έξοδα της Βουλής, ή σε κάποιος που θέλει να συμμετέχει να τα βάλει από την τσέπη του, πρώτος δηλώνω εθελοντής, και να πάμε 10-15 βουλευτές, εφόσον αποφασίσει η διάσκεψη των Προέδρων και εφόσον έχουμε το OK και από τον πρόεδρο της Βουλής, για να μην δημιουργήσουμε και προσκόμματα στην ομαλή λειτουργία της Βουλής, από όλα τα κόμματα, να πάμε μέσω της Ιγουμενίτσας στο Μπάρι, να κατεβούμε εκεί και από εκεί να ακολουθήσουμε την Απουλία, την Καλαβρία, να πάμε στα χωριά τα ελληνόφωνα, εκεί που περιμένουν και πραγματικά θα είναι το νοτική ένεση ηθικού, το νοτική ένεση σε αυτόν τον ελληνισμό που θα δει ότι αυτοπρόσωπα πάμε να δηλώσουμε τη στήριξή του, τη στήριξή μας και την συμπαράστασή μας. Σε όλες τις κοινότητες, θέλω να πω εδώ ότι προσκλήθηκαν στο συνέδριο 9 κοινότητες, τελικά ήταν παρούσες 6 κοινότητες, οι κοινότητες Βενετίας, της Μπολόνια και της Μπρέσια Κρεμόνα δεν μπόρεσαν για κάποιους λόγους να είναι παρόντες. Αυτά είναι και τα εσωτερικά τους θέματα στα οποία εμείς δεν έχουμε λόγο, τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν μπορώ να έχω λόγο και άποψη, τα ζητήματα που έχουν μεταξύ τους και θα τα λύσουν μεταξύ τους προφανώς. Λοιπόν, ένα ακόμη αίτημα είναι η αναβίωση του ιστορικού προξενείου στη Μεσίνα. Αυτό που έπρεπε να σας πω, ότι έλειπαν κάποιες κοινότητες και βέβαια ότι μοιράσαμε τον οδικό χάρτη με τα 17 σημεία που ομόφωνα η Επιτροπή μας έχει αποφασίσει ως τον πύχη μας σε σχέση με τη λειτουργία της Επιτροπής μας. Αυτά ήθελα να πω και είμαι στη διάθεση να κλείσουμε την πρώτη ενότητα για να πάμε στην ενημέρωση από την αποστολή του Γιάννη του Δέδε στον ελληνισμό της Σουηδίας. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Δαβάκη, έχετε το λόγο. Θέλετε να πούμε για 4 λεπτά. Και θα ήθελα και η Χρυσούλα Κατσαβριά, που ξέρω ότι έχει άποψη για το χώρο, να μας μιλήσει κάποια στιγμή. Λοιπόν, κύριε Δαβάκη, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, στην αρχή της συνεδρίασης της Επιτροπής μας ενημερώνετε για το, όπως είπατε, 11ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Κοινοτήτων Ιταλίας. Θα ήθελα να ρωτήσω εσάς, που από ό,τι κατάλαβα παραστήκατε και αυτή τη φορά ως εκπρόσωπος της Βουλής. Πόσες κοινότητες πήραν μέρος? Αναφέρατε 6. Και θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε, προσωπικά δεν γνωρίζω ακριβώς και πιθανόν θα ξέρετε εσείς, πόσες είναι το σύνολο των ελληνόφωνων κοινοτήτων της Ιταλίας. Ναι. Πόσα άτομα ήταν παρόντα, δηλαδή πόσοι σύνεδροι ήταν παρόντες και γιατί, εάν ξέρετε, δεν εξεπροσωπήθη η κοινότητα της Βενετίας. Το αναφέρατε ότι υπάρχουν εσωτερικά θέματα μεταξύ τους.
Νομίζω ότι θα όφιλε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής να μάθει ή να εκμεύσει από κάποιους ποια είναι αυτά τα εσωτερικά θέματα τα οποία ενδεχομένως μπορούσαμε να συνδράμουμε για την επίλυσή τους. Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω αν κρατήθηκαν πρακτικά από αυτό το συνέδριο. Και αν έχουν κρατηθεί, θα ήθελα να ήταν εις γνώση των μελών της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Δεν εξίτλησα. Μπορεί να κάνω χρήση του 1,5 λεπτού που μου δίνετε. Ευχαριστώ. Βεβαίως. Αν έχετε την καλοσύνη. Κάποιος άλλος, ο συνάδελφος Γιώκας, για τον ίδιο χρόνο. Και εγώ ερώτηση ήθελα να κάνω, κύριε Πρόεδρε. Όντως διαβάσαμε στην ημερήσια διάταξη ότι η έκθεση αφορά συνέδριο πανιταλικής ομοσπονδίας, μιας ομοσπονδίας δηλαδή που εκπροσωπεί το σύνολο της Ιταλίας. Το σύνολο της Ιταλίας. Εκπροσωπήθηκαν κάποιες κοινότητες, κάποιες άλλες δεν εκπροσωπήθηκαν, δεν το ξέρω αυτό. Πέρα από το θέμα της διατήρησης του πολιτισμού, του ελληνικού πολιτισμού, της γλώσσας στα χωριά, στα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας, άλλα ζητήματα τέθηκαν στο συγκεκριμένο συνέδριο. Αυτό το θέμα βεβαίως δεν το υποτιμώ, είναι σοβαρό και συμφωνούμε με αυτές τις πρωτοβουλίες που προτείνονται και από τους εκπροσώπους των ελληνικών κοινωνιών της Ιταλίας και να τεθούν στην υπόψη του Προεδρείου της Βουλής. Όμως άλλα ζητήματα τέθηκαν στο συνέδριο. Οπωσδήποτε η Ιταλία είναι μια χώρα, δεν ήταν μια χώρα μαζικής μετανάστευσης, όμως έχει Έλληνες. Έχει Έλληνες που εργάζονται, κατά καιρούς φοιτητές οι οποίοι παρέμειναν στην Ιταλία. Άρα σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα θέματα που ενδεχομένως τέθηκαν. Θα θέλαμε μια απάντηση αυτό. Σας ευχαριστώ, κύριε Γκιώκα. Ο κύριος Σιμορέλης και μετά η κυρία Τριανταφύλου. Παρακαλώ. Καταρχήν να διευκρινίσω ότι σήμερα αντικαθιστώ κάποιον στην Επιτροπή. Δεν είμαι στην Επιτροπή αυτή. Αλλά επιτρέψτε όμως να γνωρίζω κάποια πράγματα, μια και για χρόνια έζησα στην Ιταλία, πάνω από 7 χρόνια. Οπότε γνωρίζω πολλές πόλεις. Εγώ βέβαια έκανα στο Βορρά, στην Πολώνια. Και αν θέλετε πραγματικά, γιατί εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι αρκετοί Έλληνες, οπότε αν θέλετε να βοηθήσουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε. Αλλά γνωρίζω πολύ κατά την κατάσταση και στην νότια πλευρά. Όπου εκεί, όντως, στο νότο υπάρχει αυτή η φλόγα, ότι οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς, νιώθουν ότι είναι πάρα πολύ κοντά, αδέρφια λέει, με την Ελλάδα κτλ. Το είχα ζήσει τα χρόνια τα φοιτητικά, αλλά και αργότερα όταν πήγαινα εκεί. Εγώ εκείνο που θέλω να σας πω, δηλώνω ότι βάζω τον εαυτό μου, έτσι, σε αυτή τη βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιμορέλη. Η κυρία Τριανταφύλου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι σωστά τέθηκε από τον προηγούμενο συνάδελφο το εξής. Πρέπει να δούμε μια σημερινή κατάσταση όσων ζουν στην Ιταλία, όσων Ελλήνων ζουν στην Ιταλία και των προβλημάτων και την καταγραφή των προβλημάτων που ζουν εκεί. Θα ήθελα να πω όμως το εξής. Υπάρχουν δύο διαφορετικές εικόνες. Όταν μιλάμε για κάτω Ιταλία, για Σικελία, για κάτω Ιταλία κλπ. Και για τον Ελληνισμό που ζει εκεί, πρέπει να πούμε το εξής. Μιλάμε για μια ιστορική διαδρομή και σωστά αναφερθήκατε στη γλώσσα, η οποία πραγματικά για 27-28 αιώνες υπάρχει αυτή η ιδιόμορφη γλώσσα και ειδικά στις περιοχές της Καλαβρίας και της Απουλίας, οι οποίες ήταν πιο, ας πούμε, απομονωμένες περιοχές, κράτησαν σε μεγαλύτερο βαθμό ατόφιες ελληνικές λέξεις κλπ. Και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε μια αντιστοίχηση των αρχαίων ελληνικών λέξεων, των σημερινών λέξεων κλπ. Υπάρχει αυτή η γκρίκο, η γκρεκάνικη γλώσσα, όπως την είπατε. Απ' τη μια, λοιπόν, υπάρχει αυτό που, αν δούμε την ιστορική αναδρομή, θα φτάσουμε στον πρώτο και δεύτερο απικισμό της αρχαιότητας, της αρχαίας ελληνικής δραστηριότητας. Και πραγματικά βλέπουμε ότι αποτέλεσε ένα σημείο μεγάλης απικιακής δραστηριότητας η κάτω Ιταλία. Υπάρχει λοιπόν ο ελληνισμός, ο οποίος κρατάει από τότε και πράγματι υπάρχει αυτή η γλώσσα, η φλόγα, όπως είπανε πολλοί συνάδελφοι. Υπάρχει όμως ένα διαφορετικό, ας πούμε, ένας άλλος ελληνισμός, ο οποίος μιλάμε για μια μετανάστευση
Στην υπόλοιπη Ιταλία δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητές διαχρονικά που πήγαιναν στην Ιταλία. Πάρα πολλοί φοιτητές, ας πούμε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως τη δεκαετία του 70, μετά το 60-70 κλπ. Άρα νομίζω ότι μιλάμε και πρέπει να μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Επομένως, πρέπει να καταγράψουμε τις διαφορετικές καταστάσεις. Σε σχέση με τη γλώσσα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια έτσι, αντίθεση σε όλα αυτά που ακούστηκαν στην ανάγκη να διατηρηθεί η γλώσσα κλπ. Εγώ να πω το αισιόδοξο ότι από τη στιγμή που η γλώσσα υπάρχει 27-28 αιώνες, αυτή η γλώσσα, η ιδιόμορφη γλώσσα, σημαίνει ότι εννοείται ότι θα υπάρξει και από εδώ και πέρα, ακόμα και χωρίς, ας πούμε, φυσικά χρειάζονται ενισχύσεις κλπ. Αλλά θέλω να πω ότι τόσα χρόνια, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, χωρίς να υπάρχει δηλαδή μια, ας πούμε, οργάνωση κλπ. Υπήρξε η διατήρηση αυτής της γλώσσας και αυτό είναι το ελπιδοφόρο και το ουσιαστικό. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να διατηρήσουν και να μιλάνε όπως μιλάνε τη γλώσσα τους. Στο άλλο όμως σημείο, στον άλλο ελληνισμό, δηλαδή σε έναν ελληνισμό ο οποίος είναι πολύ πιο σύγχρονος, αν είναι λίγο αδόκιμος ο όρος βέβαια, αλλά μιας και μιλάμε για την Ιταλία, ξαναλέω πώς αρχίζει, πώς τελειώνει η ύπαρξη των Ελλήνων σε αυτή τη χώρα, νομίζω ότι πρέπει να δούμε τα ζητήματα όπως τα βλέπουμε πάντοτε σε κάθε άλλη ομογένεια. Εδώ έχει μία σημασία, νομίζω, ίσως θα μας δοθεί η ευκαιρία να το συζητήσουμε αργότερα ή σε άλλη συνεδρίαση, για τις ξεχωριστές πόλεις της Ιταλίας και μιας και ανέφερε νομίζω ο κύριος Δαβάκης το ζήτημα της Βενετίας, να πούμε εδώ ότι αριθμητικά, και έχει μια σημασία να αναφερθεί ίσως και από εσάς ή από όποιον γνωρίζει, δεν ξέρω αν μιλάμε για πολύ μεγάλο πληθυσμό Ελλήνων. Μιλάμε ίσως για πιο μικρές, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές ομογένειες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Επομένως, νομίζω ότι τα προβλήματα είναι διαφορετικά και εμείς πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Και είναι σημαντική και η ερώτηση, νομίζω, ο κύριος Γκιόκας την έκανε, να καταγράψουμε δηλαδή προβλήματα που ακούστηκαν στο συνέδριο αυτό. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δριαφύλου. Η κυρία Κατσαβριά, για 4 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η σημερινή σας τοποθέτηση και η ενημέρωσή σας για το ταξίδι στην Κάτω Ιταλία. Οι οργανώσεις των απόδημων Ελλήνων επιδεικνύουν έναν αξιοσημείωτο δυναμισμό. Ο δυναμισμός αυτός στηρίζεται στην ενότητα των συμπατριωτών μας, στην αμείωτη προσήλωση στις ελληνικές τους ρίζες και φυσικά στο διαρκές ενδιαφέρον τους για τα σύγχρονα προβλήματα της πατρίδας μας. Η Επιτροπή μας, εσείς κύριε Πρόεδρε, όλοι μας έχουμε άμεση εικόνα των πρωτοβουλειών που επιδεικνύει η ελληνική ομογένεια στην Ιταλία. Γνωρίζω και εγώ από πρώτο χέρι και σας ευχαριστώ για την επισήμανση και για την τιμή που μου κάνατε να προτείνετε την συμμετοχή μου σε αυτή την Επιτροπή και βεβαίως θα προσφέρω με χαρά και ξέρετε ότι είναι και ένα θέμα που με απασχολεί και το συζητάμε καιρό. Γνωρίζω λοιπόν το έργο της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Κοινοτήτων. Έχω επισκεφτεί πολλές από τις πόλεις της Ιταλίας, κυρίως της Κάτω Ιταλίας και της Βόρειας Ιταλίας βέβαια παλιότερα, αλλά τα 3 αυτά χρόνια και ως μέλος της Επιτροπής και ως εκπρόσωπος της Βουλής του κ. Βούτσι έχω επισκεφτεί κατά καιρούς τις πόλεις τις οποίες οργανώθηκαν εκδηλώσεις με πρωτοβουλία των κοινοτήτων μας στην Ιταλία. Έχω επισκεφτεί την Νάπολη, τον Τάραντα, τη Μεσίνη, το Παλέρμο, το Ρήγιο και τα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας. Για μένα ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολύ συγκινητική όλη αυτή η εμπειρία. Και έτσι έχω συνεργαστεί στενά και με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Κοινοτήτων, την κυρία Όλγα Νάση, αλλά και με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας, καθώς και με μέλη των Ελληνικών Κοινοτήτων μας στην Ιταλία. Είναι γεγονός λοιπόν ότι, και πάλι θα αναφερθώ στα 3 τελευταία χρόνια, γιατί γνωρίζω από πρώτο χέρι την έντονη κινητικότητα που έχει επιδείξει η Ομοσπονδία
ομοσπονδία μας στην Ιταλία και τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλει τόσο η κυρία Νάση όσο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Προωθούνται συστηματικά όλα τα θέματα που απασχολούν τους ομογενείς μας στην Ιταλία. Κορυφαίο όμως σταθμό αποτέλεσε η έγκριση από το Ιταλικό Κοινοβούλιο της διαδικασίας για την αναγνώριση των ελληνικών και των λατινικών ως άειλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Έχω βεβαίως επισημάνει και άλλοτε ότι η καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας της ελληνικής γλώσσας με την κοινή υπουργική απόφαση πέρυσι των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας και Εξωτερικών τον Απρίλιο αποτέλεσε πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ιταλίας, την οποία υιοθέτησαν όλες οι ομογενειακές οργανώσεις στο εξωτερικό και τελικά η ελληνική κυβέρνηση. Σημαντικό είναι επίσης και το πολιτιστικό και πνευματικό έργο που παράγει η ομογένειά μας στην Ιταλία, με το πλήθος των εκδηλώσεων, των συνεδρίων και των γενικότερων πρωτοβουλειών, με την τοπική αυτοδιοίκηση της φίλης χώρας και τους πάμπολους φιλέλληνες Ιταλούς. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να καταθέσω μία πρόταση για τη διοργάνωση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο εκδηλώσεων που θα αφορούν στις ελληνόφωνες κοινότητες της Απουλίας, της Καλαβρίας και της Σικελίας. Πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα της ιστορίας και των ακατάλληλων δεσμών που μας συνδέουν με τη Μεγάλη Ελλάδα και τα παιδιά της, τιμώντας την πολύτιμη συνεισφορά τους στον ελληνικό πολιτισμό και τη διαρκή και γόνιμη συνεργασία των λαών της Ελλάδας και της Ιταλίας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποδώσουμε ως Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή την οφειλόμενη τιμή και θα ήθελα τέλος να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις με τίτλο «Μεταπόντιον 2018» που διοργανώνονται από την ελληνική κοινότητα του Τάραντα Μαρία Κάλλας, του Δήμου Μπερνάλντα, το Γραφείο Πολιτισμού και Τουρισμού Μάνια Γκρέτσα, το Emicycle Ong Samu σε συνεργασία με την Ομοσπονδία των Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας, που θα πραγματοποιηθούν στην Απουλία και Λουκανία στις 4, 5 και 6 Μαΐου του 2018. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Κατσαβρία. Πιάστε πολλά από τα ζητήματα που έχουν διατυπωθεί και γραπτός από την πλευρά του απερχόμενου και του επανεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου. Βλέπω ότι ο κύριος Γρέγος είναι που θέλει να μιλήσει. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος και να παρακαλέσω, βέβαια, ο κύριος Ψαριανός, και στο τέλος αν θέλει να πει κάτι από την αίσθηση, τη γνώση, την πληροφόρηση που έχει για τον ελληνισμό στην Ιταλία και ο Γενικός Γραμματέας του Απόδημου Ελληνισμού, ο κύριος Κόκκινος, στο κλείσιμο αυτής της ιστορίας. Κύριε Γρέγο, έχετε το λόγο για 4 λεπτά. Ναι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα χρειαστώ ίσως και λιγότερο. Πραγματικά, πολύ σημαντικό το θέμα και της σημερινής συνεδρίασης, όπως όλα τα θέματα με τα οποία ασχολείται η συγκεκριμένη επιτροπή. Εγώ θέλω να δηλώσω για ακόμα μια φορά ότι οτιδήποτε βοηθάει στη διατήρηση της γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και στην Ιταλία φυσικά, εμάς μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνος. Απλά να τονίσουμε εδώ ότι η Ιταλία έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, δηλαδή όσον αφορά τις κοινότητες, άλλα θέματα απασχολούν τις κοινότητες της Βόρειας Ιταλίας, άλλα θέματα προφανώς της Κεντρικής και άλλα της Νότιας, πολύ διαφορετικά. Και με βάση αυτό το δεδομένο θα πρέπει και εμείς να κινηθούμε. Αυτό θα παρακολουθήσουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη. Αυτό είναι και το έργο της Επιτροπής μας. Δηλώνω και πάλι ότι είμαστε σύμφωνοι σε οτιδήποτε βοηθάει σε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να έχει τον λόγο ο κύριος Γρηγόρης Ψαριανός για τα επόμενα 4 λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σας πω και σε όλους εδώ ότι τα προβλήματα των ελληνικών κοινοτήτων, όπως ίσως θα ξέρουν όσοι έχουν επισκεφθεί ελληνικές κοινότητες, έχω επισκεφθεί συγκεκριμένα πάρα πολλές και πολλές από αυτές με δικά μου έξοδα, επειδή ήθελα να πάω, και όχι μόνο μακρινές, αλλά και πολύ κοντινές, έχουν διάφορα και ειδικά, ειδικού τύπου προβλήματα και κάθε κοινότητα διαφορετικά. Είναι άλλα τα προβλήματα των λίγων Ελλήνων που είναι γύρω από μια ενορία στο Καράκα στη Βενεζουέλα, είναι άλλα στο Wellington της Νέας Ζηλανδίας και στην Ιταλία είναι σε κάθε περιοχή διαφορετικά
και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και ένταση ανάμεσα σε αυτά τα ιδιαίτερα προβλήματα κάθε ελληνικής κοινότητας, που δεν είναι κοινότητες μεταναστών που πήγαν εκεί πριν από 50 ή 100 χρόνια ή πριν από 30. Είναι η αρχαιότερη ελληνική κοινότητα που είναι συνέχεια της Ελλάδας εδώ και 3.000 χρόνια, έτσι. Είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν την Ελλάδα, δεν έχουν έρθει ποτέ. Μιλάνε μισά ελληνικά, μισά ιταλικά. Συγκεκριμένα έχω γυρίσει όλα τα χωριά γύρω από το Λέτσε, από τον Τάραντα μέχρι το Τράντο, όλη την Απουλία αυτή, με δικά μου έξοδα. Ευχαρίστως θα συμμετείχα σε μια ομάδα βουλευτών να πάμε να δούμε. Και σε αυτό το συνέδριο των ελληνικών κοινοτήτων της Ιταλίας δεν υπήρχε καμία ενημέρωση στην Επιτροπή εδώ, τη δική μας αυτή της Βουλής, ότι πρόκειται να γίνει αυτό το συνέδριο. Όσοι θέλουν μπορούν να παραστούν εκεί. Και δεν υπήρξε καμία ενημέρωση ούτε πριν, ούτε κατά διάρκεια του συνεδρίου, ούτε μετά. Έχω πάρει σημειώματα λοιπόν από ανθρώπων που γνώρισα στο Λέτσε και στο Τράντο, στην Καλαβρία και στη Σικελία δεν έχω πάει, γιατί είναι τρεις οι περιοχές, όπως ξέρουμε, των ελληνικών ή ελληνόφωνων κοινοτήτων. Υπάρχουν τεράστιες συλλογές με ελληνόφωνα τραγούδια, υπέροχα τραγούδια αυτά της Νότιας Ιταλίας που τα ακούς και ανατριχιάζεις. Έχω μια τεράστια συλλογή από δίσκους που μάζεψα και από εκεί και μου έστελναν. Ενημερώθηκα λοιπόν από προσωπικό ενδιαφέρον, ειδικά για τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας, ότι αυτό ήταν ένα συνέδριο, πώς να το πω, ταμπέλας κάποιων ανθρώπων. Η συμμετοχή των ανθρώπων εκεί ήταν 10, 12, 15 άνθρωποι σε αυτό το συνέδριο. Εκπροσωπήθηκαν οι λιγότερες από τις μισές κοινότητες της Ιταλίας, ελληνικές ή ελληνόφωνες ή ομογενείς κοινότητες, όλη τη Ιταλία, τη Βενετία, από τη Ρώμη. Πήγανε κάποιοι από τη Ρώμη, από το πνευματικό κέντρο του Μιλάνου. Έχω ακριβή στοιχεία για το ποιοι, πόσοι ήταν εκεί, που ήταν σχεδόν ακριβώς όσοι ήταν να εκλεγούν στις θέσεις του ειδικού συμβουλίου αυτού που θα εκπροσωπεί τους Έλληνες και τους ελληνόφωνους της Ιταλίας. Δηλαδή, αν η θέση ήταν 15 ήταν και άνθρωποι εκεί για να αναλάβει καθένας από μία θέση. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω εγώ, προσωπική ενημέρωση που έχω, και θέλω να μας πείτε εδώ, εσείς ως πρόεδρος και ως ένας, όχι εκπρόσωπος μόνο της ελληνικής πολιτείας, αλλά ως πρόεδρος αυτής της Επιτροπής και ως παρόν σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί δεν εκπροσωπήθηκαν όλες οι κοινότητες, πόσοι και ποιοι ήταν εκεί και γιατί ήταν μόνο αυτοί. Και όταν θα πάμε πρώτα ο Θεός και καλά να είμαστε, εάν πάμε μία επιτροπή εκεί, θα ήταν καλό να συζητήσουμε για τα πολλά προβλήματα που έχει η ελληνόφωνη ομογένεια και η γενικότερη ομογένεια της Ιταλίας, όχι μόνο οι αποκαταβολές αιώνων οι προϋπάρχουσα, αλλά και όσοι έχουν πάει εκεί λόγω σπουδών ή λόγω εργασίας και έχουν ενσωματωθεί στην Ιταλική κοινωνία ως Έλληνες ομογενείς, να προσπαθήσουμε να τους συναντήσουμε, να τους ομογενοποιήσουμε και να εξομαλύνουμε την κατάσταση εάν υπάρχουν εντάσεις και αντιθέσεις. Γιατί λόγω αυτών μάλλον κάποιοι δεν ήρθαν, εκτός αν υπήρχε μια πρόθεση από τους διοργανωτές να κληθούν μόνο ειδικού τύπου σύνεδροι για να εκλεγούν σε ειδικού τύπου θέσεις. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Ψαριανέ. Κάποιος άλλος συνάδελφος που θέλει τον λόγο, πριν δώσουμε έτσι μια συνολική απάντηση και πριν πάμε στο δεύτερο θέμα, που είναι η ενημέρωση για τον ελληνισμό στη Σουηδία. Έχω μπροστά μου το κείμενο το οποίο πιστοποίησε και από την αυτοπρόσωπη παρουσία μου, και είναι περίπου όσες κοινότητες ήταν και το Δεκέμβρη του 2015 στο 10ο Πανιταλικό Συνέδριο, με βάση και τα τότε πρακτικά. Τα πρακτικά τηρούνται, επειδή ρωτήθηκα σχετικά, από την ίδια την Ομοσπονδία, και αν κάποιοι συνάδελφοι τα χρειάζονται, να ζητήσουμε γραπτός ότι ως Επιτροπή χρειαζόμαστε
τα συγκεκριμένα πρακτικά, γιατί το έθεσε κάποιος συνάδελφος. Η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας γράφει το κείμενο, το οποίο το υπογράφει η πρόεδρος, η απερχόμενη και η επανεκλεγής. Η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας αντιπροσωπεύει, συντονίζει και υποστηρίζει τις πολιτιστικές δραστηριότητες των κοινοτήτων και αδελφοτήτων μελών της ΟΕΚΑΗ. Σχεδόν όλες οι ελληνικές κοινότητες που λειτουργούν στις μεγάλες ιταλικές πόλεις που είναι μέλη της Ομοσπονδίας έστειλαν την αίτηση συμμετοχής στο συνέδριο και τις συνδρομές. Διαβάζω τις 9 κοινότητες οι οποίες έκαναν αίτηση συμμετοχής στο συνέδριο. Είναι η κοινότητα του Μιλάνου, ήταν παρούσα. Η κοινότητα της Μπρέσια Κρεμόνα δεν ήταν παρούσα. Η κοινότητα της Μπολόνια και Εμίλια Ρωμάνια δεν ήταν παρούσα. Η κοινότητα της Ρώμης και του Λάτσο ήταν παρούσα. Η κοινότητα του Στενού Μεσίνα ήταν παρούσα. Η κοινότητα του Παλέρμου ήταν παρούσα. Η κοινότητα του Κάλιαρη και της Σαρδινίας ήταν παρούσα. Η κοινότητα του Τάραντα, Μαρία Κάλλας, έχει το όνομα Μαρίας Κάλλας, ήταν παρούσα. Και η ιστορική κοινότητα της Βενετίας, η οποία δεν ήταν παρούσα. Είναι 9 κοινότητες που έκαναν αίτηση. Ήταν παρόντες και ψήφισαν στο συνέδριο 6 κοινότητες που αντιπροσωπεύουν όλη τη χώρα. Οι άλλες ήταν απόντες με αιτιολόγηση. Όπως γράφει το σχετικό σημείο, θα το αφήσω για τα πρακτικά. Ξαναλέω, έχει την υπογραφή της Προέδρου της κοινότητας. Βάσει του καταστατικού, δεν είχαν το δικαίωμα συμμετοχής λόγω έλλειψης πληρωμής των τελευταίων 2 συνδρομών η κοινότητα της Πάρμας, η κοινότητα της Αγκώνας και Μάρκων, η κοινότητα της Νεάπολης και Καμπάνια, η κοινότητα του Βρυδινσίου και η κοινότητα του Ριγίου Καλαβρίας, του Ρέτζιο Καλάμπρια. Αυτές οι κοινότητες, όπως μας γράφει εδώ το κοινωτικό συμβούλιο, δεν μπορούσαν να συμμετέχουν επειδή δεν πλήρωσαν τις 2 συνδρομές. Πρόκειται να ενταχθούν στην Ομοσπονδία στο πλαίσιο της παρούσας διετίας η νεοσυσταθήσα κοινότητα του Σαλέρνο και η ελληνική κοινότητα του Τωρίνο. Τώρα, ως προς την ερώτηση που έκανε ο κύριος Γκιόκας για το αν απασχόλησαν άλλα ζητήματα. Το πρώτο θέμα, το οποίο ήταν και μια επίτευξη ενός στόχου, ήταν η ανακοίνωση ότι στις 22 Φεβρουαρίου του 2017 στο Ιταλικό Κοινοβούλιο εγκρίθηκε στην ημερήσια διάταξη που δεσμεύει την κυβέρνηση να αναθέσει αμέσως διαδικασία για την αναγνώριση των ελληνικών και των λατινικών ως άειλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Η Ομοσπονδία των Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας ήταν αυτή που προώθησε και υποστήριξε στεναρά την πρωτοβουλία. Θεωρεί ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο για την ουσιαστική διαφύλαξη των ελληνικών και των λατινικών ως η υψηλότερη έκφραση της πολιτιστικής ουσίας της Ευρώπης. Και συνάπτεται το σχετικό κείμενο του Ιταλικού νόμου. Το δεύτερο το ανέφερε η κυρία Κατσαβριά και το ξέρουμε όλοι μας ότι εγκρίθηκε με το άρθρο 36 του σχετικού νομοσχεδίου και υπογράφηκε και η κοινή υπουργική απόφαση για τη θεσμοθέτηση της Παγκόσμιας Μέρας της Ελληνικής Γλώσσας η 9η Φεβρουαρίου, η μέρα θανάτου του Διονυσίου Σολομού, στο οποίο ήταν πρωτοβουλία, πρωτοπορία της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας υπό την προηγούμενη διοίκησή της, υπό τον κύριο Γιάννη Κορίνθιο, με τον οποίο επίσης όταν πήγα το 2015 είχαμε εξαιρετική συνεργασία. Και το τρίτο που αφορά τις προσπάθειες ενότητας στο Ρεκανάτι της Ιταλίας 11 Δεκεμβρίου του 2017, για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των προέδρων όλων των κοινοτήτων, απαντώ και στον κύριο Ψαριανό, ακόμη και εκείνων που δεν έχουν ποτέ συνδεθεί με την Ομοσπονδία. Έκαναν δηλαδή μία προσπάθεια να εκφραστούν το σύνολο των Ομοσπονδιών, ακόμη και αυτών που δεν είχαν συμμετάσχει ποτέ σε κανένα συνέδριο, σε κανένα πανιταλικό συνέδριο. Αυτό έγινε στο Ρεκανάτι στις 11-12 του 2017. Παρακάτω το ίδιο κείμενο έχει μια σειρά από θεσμικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της ΟΕΚΑΗ. Αναφέρεται στη διδασκαλία της ελληνικής στα κλασικά λύκεια, νυχτερινά κλασικά λύκεια,
στις συμβάσεις με τα κλασικά λύκεια, τις επετείους των εθνικών εορτών, τα λογοτεχνικά βραβεία, τα συνέδρια, τις αδελφοποιήσεις μεταξύ Ιταλικών και Ελληνικών σχολείων, όπου η ΟΕΚΑΗ είχε ουσιαστική συμμετοχή, την προώθηση σχεδίων για την είσοδο της δασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα Ιταλικά σχολεία και δεκάδες πανιταλικές εκδηλώσεις συνεργαζόμενες και συνδιοργανώμενες με ελληνικούς και ιταλικούς θεσμούς. Αυτό ακριβώς λέω, μπορεί να παρακαλώ πολύ να φωτοτυπηθούν και να μοιραστούν συνέδρους. Έχουν την υπογραφή της Προέδρου, της κυρίας Όλγα Νάση. Τώρα, για αυτό που υπόθηκε από τη συνάδελφο την κυρία Τριανταφύλου, δεν υπάρχει κάποια διακριτική μεταχείριση. Είναι σαφές ότι η Βόρεια και Κεντρική Ιταλία, από τη Ρώμη και επάνω, δεν υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος για να υπάρξει κάποια ειδική θεματική επιτροπή. Προτείνουμε να γίνει ειδική θεματική επιτροπή για τη Μάγνα Γκρέτσια, γιατί οι άνθρωποι, οι ίδιοι με κείμενά τους και με την τριμελή αυτή, αυτό και έχω μάλιστα στο χαρτί που κατέθεσα, τον απολογισμό, έχει τα ονόματά τους και τα τηλέφωνά τους. Και μπορείτε να επικοινωνήσετε και απευθείας μαζί τους. Να καταγράψετε αυτά που σας λέω. Όπως και σε αυτούς έδωσα τον οδικό χάρτη της Επιτροπής που έχει τα τηλέφωνα όλων των βουλευτών όλων των κομμάτων. Και τους προέτρεψα, πέρα από τη δική μου παρουσία, να έχουν επαφές με το σύνολο των ελληνικών κομμάτων, με το σύνολο των συναδέλφων που συγκροτούν την 33μελή Επιτροπή μας. Αυτό για να υπάρχει και μια απευθεία σχέση και επιβεβαίωση, τεκμηρίωση των όσων αναφέρω. Ο κύριος... Μισό λεπτό, κύριε. Θα ολοκληρώσω και μετά στη διάθεσή σας. Και ο κύριος Σαλβατόρε Ντιένι και ο κύριος Φρίντον Πεντιμάλη και ο κύριος Νουτσέρα εξέπεμψαν ένα SOS για τα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας. Θεώρησα ότι είναι και θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μου διά της Επιτροπής μας μέσω ημών να το μεταφέρω στο σύνολο των συναδέλφων μας. Και γι' αυτό ζητώ την εξουσιοδότησή σας να το μεταφέρουμε και στη σύσκεψη των Προέδρων, γιατί κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει με απόφαση Επιτροπής μας. Γιατί για να λείψουν 10-15 συνάδελφοι για ένα διάστημα 10 ημερών και να πάνε χωριό-χωριό, Καλαβρία, Απουλία, Σικελία κλπ. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θέλει μια σειρά από πράγματα που δεν είναι εύκολο να γίνουν. Το επιχείρησε ο συνάδελφός μας, ο κύριος Λαζαρίδης, και δεν ήταν εύκολο να γίνει. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά λοιπόν τη διακριτική μεταχείριση, δεν υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Υπάρχει αναγνώριση ότι εκεί αντιμετωπίζει ένας ελληνισμός που, όπως σωστά είπε ο κύριος Ψαριανός, μιλάμε για 28 αιώνες ελληνισμού, να μην μείνει τουλάχιστον στα δικά μας χέρια. Τουλάχιστον να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ειδικά για τα ελληνόφωνα του Ασπρομόντε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε την ελληνική, γκρεκάνικη ταυτότητά τους. Αυτά ήθελα να πω και αν υπάρχει κάτι επιπλέον πριν περάσουμε, κύριε Ψαριανέ, ζητήσατε το λόγο, παρακαλώ. Ναι, ήθελα μία μικρή παρατήρηση μόνο να κάνω. Πολύ σωστά τα λέτε όλα αυτά και πολύ καλά κάνετε και βεβαίως να σας αξιοδοτήσουμε για τέτοιες περιπτώσεις και σε τέτοιες περιπτώσεις. Όμως, θέλω να πω ότι εκτός από εκπρόσωπος της ελληνικής πολιτείας που δεν επισκέπτεται συχνά αυτές τις περιοχές, καλό είναι να επισκέπτεται αυτές τις περιοχές, μάλιστα όταν είναι ιδιαίτερα κρίσιμες οι συνθήκες και οι μεταξύ τους σχέσεις, μια διακομματική επιτροπή, επειδή στη Βουλή μου από το 2007 και είτε πήγαμε στο Wellington, είτε πήγαμε στην Οδυσσό, είτε πήγαμε στο Μπατούμι της Γεωργίας, είτε πήγαμε στο Καράκας, ήμασταν ένας εκπρόσωπος από κάθε κόμμα. Αυτή η διαδικασία, αυτή η πρακτική έχει σταματήσει εδώ και πολύ καιρό. Όχι μόνο λόγω οικονομικής κρίσης, μπορούμε να επιβαρυνθούμε εμείς το κόστος των μετακινήσεων και αυτής της διαδικασίας. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που γίνεται έτσι.
υπάρχει κάποια πολιτική συγκεκριμένης πολιτικής. Αυτή είναι η δική μου προσωπική αίσθηση και δεν έχει διαψευστεί τα 3,5 χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπου ο υφυπουργός εξωτερικών έχει πάει από το νησί του Πάσχα μέχρι τα νησιά Κουκ, μέχρι τον Φίβο και το Φόβο και τον Δήμο, τους δορυφόρους ας πούμε. Δηλαδή έχει πάει παντού, δεν είναι ποτέ στην Ελλάδα, έχει επισκεφθεί όλα τα χωριά της Αφρικής, της Οκεανίας, της Τασμανίας και διάφοροι βουλευτές και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ έχουν επισκεφθεί κοινότητες και τα λοιπά, ομογενειακές κοινότητες παντού ανά τη γη, αλλά πουθενά δεν πήγε μια διακομματική επιτροπή 5 βουλευτών με δικά τους έξοδα. Αυτή είναι η δική μου ένσταση και η δική μου επιφύλαξη για τον τρόπο που γίνεται αυτή η πρακτική, η πολιτική πρακτική, αυτή η διαδικασία. Καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνεται, θέλετε, κύριε... θα ήλπιζα να γινόταν αλλιώς. Μάλιστα. Καταρχήν, στην ουσία και στον πυρήνα της πρότασής σας, να συμφωνήσω απολύτως. Έτσι θα έπρεπε να γίνεται. Από τη στιγμή που εξελέγην στις 20 Οκτωβρίου του 2015, κατέστη σαφές, και δεν είναι η πρώτη φορά, και ο κ. Αναστασιάδης το έχει θέσει και ο κ. Μοσχάκης το έχει θέσει κατά καιρούς, να πάρουμε ως Επιτροπή πρωτοβουλία κλπ. Αλλά είναι σαφές ότι δεν αποφασίζω ούτε εγώ ούτε η Επιτροπή μας. Έτσι το βρήκα από την άποψη του κανονισμού λειτουργίας, ότι γι' αυτό και έδωσα το email με την ημερομηνία που ήρθε η συγκεκριμένη πρόσκληση από την ΟΕΚΑΗ. 12 του μήνα, δηλαδή ουσιαστικά 8 μέρες πριν να την πραγματοποιήσει, όπου θεώρησα ουσιαστικά ότι δεν θα γίνει. Στις μισές, όχι μισές, είναι κοντά στο 1/4, 1/5 των προσκλήσεων που έχουν απαντηθεί θετικά, όλες οι άλλες είναι αρνητικά. Η διαδικασία είναι, και ευχαριστώ πολύ επειδή είναι παρούσα και η κυρία Δασκαλάκη από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της Βουλής που μπορεί να το επιβεβαιώσει, με το που παίρνουμε την πρόσκληση, την στέλνουμε στις διεθνείς σχέσεις. Οι διεθνείς σχέσεις τις στέλνουν στον Γενικό Γραμματέα της Βουλής, ο οποίος σε συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον Αρμόδιο επί των Διεθνών Σχέσεων, αποφασίζει σχετικά. Και εμείς το πληροφορούμαστε μία ή δύο μέρες πριν την πραγματοποίηση της αποστολής. Αν και εφόσον. Είναι έτσι, κύριε Δασκαλάκη? Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα ερχόμαστε στο το δέον εστί αυτό που πρέπει να γίνει. Είναι όντως ότι πρέπει, και ίσως εκεί να είναι, και αναλαμβάνω την ευθύνη, ότι όταν θα έρχεται μια πρόσκληση, ταυτόχρονα θα φεύγει και στα 7-8 κόμματα που, ναι, για να κάνουν αυτό που είπε ο κύριος Ψαριανός, να πάνε με δικά τους έξοδα. Αν θέλουν, γιατί είναι σαφές, η πρόσκληση εστάλει στον πρόεδρο της Επιτροπής και με κοινοποίηση στον πρόεδρο της Βουλής. Να στείλουμε την πρόσκληση με την έννοια της ενημέρωσης, όπως ορθά το έβαλε ο κ. Ψαριανός, και από εκεί πέρα τα κόμματα, αν θέλουν, σε αυτού του τύπου τα συνέδρια, να στέλνουν τους δικούς τους εκπροσώπους. Καμία αντίρρηση, και η αμέσως επόμενη πρόσκληση που θα σταλεί και στους εκπροσώπους των κομμάτων στην Ελόγω Επιτροπή. Θέλω όμως να καταστήσει σαφές ότι δεν αποφασίζω ούτε εγώ, ούτε η Επιτροπή. Άλλοι αποφασίζουν για το όχι. Αποφασίζει το Προεδρείο της Βουλής, και η οποία έχουμε αποδεχθεί και το στηρίζω απόλυτα, για τον απόλυτο περιορισμό των εξόδων. Η εποχή όπου ο Πρόεδρος της Επιτροπής ήταν μια φορά το μήνα στη Νέα Υόρκη τελείωσε. Αυτοί που πηγαίνανε 10 και 15 μαζί μας, συγγενείς, φίλους, και είχε γίνει τουρ και λοιπά, αυτό τελείωσε. Έτσι. Και το έχουμε αποδεχθεί ότι αυτές οι περικοπές είναι αναγκαίες. Τώρα, θα μου πει κάποιος συνάδελφος ότι ενδεχομένως. Μπράβο, κύριε Πρόεδρε, να μην, ωραία, να μην γυρίσουμε, φύγουμε από το ένα άκρο. Κύριε Ρίζο, κύριε Ρίζο, κύριε Ρίζο, παρακαλώ. Κύριε Ρίζο, δεν σας έδωσα το λόγο. Κύριε Ρίζο, να παρακαλέσω τώρα. Κύριε Ρίζο, κύριε Ρίζο, αυτή τη συνεδρίαση τη βλέπουν. Αυτή τη συνεδρίαση τη βλέπουν στην Καλαβρία και στην Απουλία. Θερμή παράκληση. Για αυτούς γίνεται. Τα δικά μας τα εσωτερικά θέματα, επειδή τέθηκαν και αυτό και απαντώ.
και απαντώ με πνεύμα δημιουργικό και να συμβάλλουμε σε αυτό. Δεν πρέπει, γιατί νομίζω ότι αυτό βρίσκεται στο βάθος της σκέψης του κ. Ψαριανού, δεν πρέπει να φύγουμε από το ένα άκρο που όντως ήμασταν τον καιρό της ευμάρειας, 2010, 2009 και πριν, και να πάμε στο άλλο άκρο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, όντως οι αντιπροσωπείς να μην είναι μονομελείς, να εκπροσωπούνται τα περισσότερα δυνατά κόμματα και να υπάρχει μια πολυκομματική, διακομματική αντιπροσωπεία. Τέλεια. Θα επιδιωχθεί και θα μεταφερθεί. Παρακαλώ πολύ και εσείς, επειδή έχετε εξαιρετικούς κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και το ποτάμι και η Νέα Δημοκρατία κλπ. Ας το θέσει στη διάσκεψη των Προέδρων. Αν το αξιολογείτε ως σημαντικό θέμα, θέστε το στη διάσκεψη των Προέδρων να αποφασίσει σχετικά η διάσκεψη των Προέδρων. Ότι αυτές οι αποστολές να έχουν ένα διακομματικό χαρακτήρα που σημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθεί μέρημνα και για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που δεν είναι καθόλου λεπτομέρειες. Βλέπω για παράδειγμα τον συνάδελφό μας τον Γιάννη τον Καραγιάννη, ο οποίος πήγε με δικά του έξοδα στην Αιθιοπία. Λέω για παράδειγμα. Και άλλοι πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι και η Χρυσούλα η Κατσαβρία που είπα ότι έχει πάει 500 φορές στην Ιταλία με δικά της έξοδα. Και αυτό κάναμε και εγώ το έκανα. Τα μισά και περισσότερα είναι με δικά μου έξοδα. Γιατί αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Γιατί αγαπάμε τον Ελληνισμό. Έτσι. Προσπαθούμε σε καιρούς χάλεπους. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, κύριε Κόκκινε, θέλετε να πείτε δύο λόγια για να κλείσουμε αυτό το θέμα, πάμε στο επόμενο θέμα. Παρακαλώ. Για πόσο χρόνο θέλετε, κύριε Γενικέ. Τρία λεπτά. Τρία λεπτά. Παρακαλώ. Νομίζω ότι θα σας καλύψω. Να πω καταρχάς ότι μετά από κάθε εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, είτε κοινότητας, είτε αδερφότητας, είτε πολιτιστικού σωματείου, είτε δικτύου, είτε ομοσπονδίας, πόσο μάλλον επειδή είναι πιο μεγάλη και συγκεντρώνει από κάτω κοινότητες, όταν έρχονται τα στοιχεία στην Γενική Γραμματεία, προκειμένου να καταγραφεί και είτε πρόκειται για αλλαγή, είτε πρόκειται για νέο σχήμα, πρέπει να μας ταλεί το καταστατικό καθώς και το Προεδρείο με βάση την ομοθεσία του κράτους στην οποία εκλέγεται. Αυτά ελέγχονται από την αρμόδια γεωγραφική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας και εφόσον βρεθούν σύνομα, δηλαδή ότι υπήρχε απαρτία σύμφωνα με τον Ιταλικό νόμο, μιλάω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μας έχουν έρθει ακόμα. Άρα, συνεπώς, δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω αν στη συγκεκριμένη διαδικασία έχουμε πλέον την καινούργια διοίκηση, την οποία εξελέγει νόμιμα με την νόμιμη απαρτία και είναι όλα εντάξει. Αυτά θα έρθουν στη Γενική Γραμματεία, θα ελεγχθούν. Πάντως εύχομαι και ελπίζω ότι όλα είναι καλά με βάση το Ιταλικό δίκαιο και μακάρι όλα να είναι καλά και να ευχηθούμε καλό τάξιδι νέα διοίκηση της νέας Ομοσπονδίας, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν και αλλαγές στα μέλη. Να τους ευχηθούμε λοιπόν να είναι καλό τάξιδι και να είναι για το καλό. Και θα μείνω σε πάρα πολύ σπουδαία πράγματα που άκουσα σήμερα και η εμπειρία που αποκτήσαμε τώρα τρία χρόνια, γιατί δύο μήνες σε αυτή την θέση. Αυτό μας λέει και έχετε δίκιο, γιατί όλοι σας έχετε αυτό το μεράκι για να είστε σε αυτή την Επιτροπή, γιατί δεν θα ήσασταν αλλιώς. Και έχουμε μάθει πάρα πολλά από αυτή την Επιτροπή μετά από αυτή τη συνεργασία, ότι τελικά πράγματι υπάρχουν διαφορές από το ένα μέρος σε άλλο, από τη μια κοινότητα σε άλλη. Διαφορές που έχουν δημιουργήσει και ένα χάσμα, γι' αυτό βλέπετε και καινούργια σχήματα. Μεγάλη σημασία και το στίχημα είναι να έρθουν νέοι άνθρωποι στις κοινότητες, γιατί υπάρχει έλλειψη τροφοδοσίας. Βλέπουμε κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους και πρέπει να συγκεντρωθούν οι νέοι, οι οποίοι φτιάχνουν άλλα σχήματα, δίκτυα, κυρίως επαγγελματικά. Αλλά βλέπουμε και στις χώρες οι οποίες δέχονται τις νέες μεταναστεύσεις, κυρίως να αυξάνονται οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, που είναι το πρώτο πράγμα που οι Έλληνες συστήνουν, κυρίως στις χώρες που δέχονται τη νέο μετανάστευση. Όλα αυτά τα παρακολουθούμε και προσπαθούμε να στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες με κάθε τρόπο. Κλείνοντας, και αφού ευχηθώ βέβαια και αφού υποσχεθώ ότι μαζί θα προχωρήσουμε και στην προσπάθεια της στήριξης όλων αυτών των ανθρώπων, είτε είναι στη Βόρεια Ιταλία, και η Βόρεια Ιταλία έχει τεράστια προβλήματα με τους φοιτητές, με τους σεισμούς και όλα αυτά, αλλά και στους θύλακες που κρατάνε και την γκρεκάνικη γλώσσα, αλλά και τους Έλληνες που είναι ομογενείς και είναι εκεί για χρόνια και έχουν μείνει και κρατάνε ψηλά τον ελληνικό πολιτισμό.
Για να πω κάτι που υπόθηκε στην αρχή και θέλω να το αποκαταστήσω τουλάχιστον για λόγους συνείδησης και αλήθειας, ότι ξέρετε ότι είμαστε εδώ σε κάθε συνεδρίαση, αλλά είτε καθόμαστε κάτω, όταν εδώ είναι οι υφυπουργοί και συνήθως είναι, και αυτή είναι η αλήθεια, αλλά καταλαβαίνετε ότι άλλο το βάρος και άλλο ο φόρτος εργασίας του Γενικού, άλλος ο φόρτος εργασίας και άλλες οι ευθύνες του υφυπουργού. Και αυτό νομίζω ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών, όσοι ξέρουν και από Υπουργείο Εξωτερικών και όλοι σας ξέρετε, το καταλαβαίνετε, προκειμένου να το καταλάβετε έτσι όπως πρέπει και έτσι όπως είναι η αλήθεια, αυτό προς αποκατάσταση της αλήθειας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Αν και να διαφωνήσω, κύριε Γενικέ, για αυτό που είπατε, το κάνετε για λόγους ευγένειας, κύριε Γενικέ. Εσείς είστε παρόν, αλλά επειδή όλες οι προσκλήσεις στέλνονται γραπτώς και στους αρμόδιους υφυπουργούς, και ξαναλέω πάλι και αυτό το κατέστα σαφές για το ξέρει και ο κύριος Ψαριανός, ότι επειδή βλέποντας εμάς, ότι εμείς είμαστε Βουλή, δεν λύνουμε προβλήματα, μεταφέρουμε και πιέζουμε δημιουργία την κυβέρνηση να τα λύσει. Και αυτό κατέστα σαφές και προς τους εδώ, για να μην περιμένουν από την παρουσία. Λοιπόν, θα περιμέναμε και προσεκλήθησαν και ο κύριος Κουίκ και η κυρία Τζούφη και ο κύριος Αμανατίδης γραπτός προ-8 ημέρου να είναι εδώ για να πάρουν θέση πάνω στα ζητήματα. Δεν είναι εδώ, ενδεχομένως έχουν κάποια άλλα ζητήματα. Η κυρία Τζούβη μου είπαν ότι βρίσκεται σε συγκεκριμένη αποστολή. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούσε να είναι εδώ. Λοιπόν, παρακαλώ κύριε Δαβάκη για να περάσουμε στον κύριο Δέδε. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε για την όποια ενημέρωση. Απλώς επαναφέρω το αίτημά μου να αιτηθείτε την αποστολή των πρακτικών του συγκεκριμένου συνεδρίου, όπως αναφέρατε, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, ούτως ώστε να δούμε επακριβώς τι διημήφθη σε αυτό το συνέδριο. Ζητάμε τα πρακτικά. Ευχαριστώ. Ναι. Πάντως, δεν είναι αντικείμενο της Επιτροπής μας το να συζητήσουμε τι διαμείβεται μεταξύ των ελληνικών κοινοτήτων και γιατί ο ένας πρόεδρος μπορεί να έχει πρόβλημα με έναν άλλο πρόεδρο ή η Βενετία με τους υπόλοιπους ή το γιατί δεν πληρώσαν τις συνδρομές τους κλπ. Αυτά νομίζω ότι δεν αποτελούν αντικείμενο, έτσι δεν είναι, κύριε Ψαριανέ? Δεν αποτελούν αντικείμενο της Επιτροπής μας. Να απαντήσω. Ναι, γιατί μου είπατε αν μπορέσατε. Πέραν αυτών. Δεν ήθελα να συμμετέχω σε αυτή. Πέραν αυτών. Μετά την ομιλία μου και το χαιρετισμό μου, αποχώρησα από την αίθουσα. Γιατί ξεκίνησαν οι διαδικασίες και δεν ήθελα συνειδητά να συμμετέχω και να είμαι παρόν στις διενέξεις μεταξύ τους, που είναι πολύ λογικές. Εδώ έχουμε 5 συνέλληνες, 15 απόψεις. Για όνομα Θεού. Σωστό, ναι. Σωστό. Πέραν αυτών που είναι πολύ άχαρα και πικρά πολλές φορές. Έτσι. Καλό θα είναι επί της ουσίας ορισμένα ζητήματα που ετέθησαν να τα γνωρίζει η Επιτροπή, ούτως ώστε να είμαστε πρόχειροι και πιο συγκεκριμένοι σε άλλες περιπτώσεις. Σας είπε ο κύριος Κόκκινος και το συνομολογώ, υπήρχε και νομική. Και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Υπήρχε και νομική κάλυψη. Δηλαδή, επειδή ήταν αρχαιρεσίες, υπήρχε νομική κάλυψη. Αυτά θα από δικηγόρο και λοιπά. Ναι, βεβαίως. Παράκληση να έχουμε, θα το αποστείλω. Αν δεν τα έχουμε, θα μας το πείτε. Αν δεν τα έχουμε. Αν υπάρξουν προσκόμματα να μην τα αποστείλουν, να το γνωρίζουμε αυτό. Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Και η Γενική Γραμματεία μπορεί να αποστείλει και εμείς τα αποστείλουμε για να έχουμε τα πρακτικά του συνεδρίου, προφανώς. Σαφώς θα υποθήκαν και ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτό πέραν των άλλων που συνήθως. Ευχαριστώ. Ναι, κύριε Δαβάκη. Ναι, κύριε Κατσαβρία, να κλείσουμε, κύριε Κατσαβρία. Ένα λεπτό ήθελα μόνο σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Δαβάκης. Θεωρώ ότι δεν είναι ούτε σόφρον, ούτε συνετό, ούτε εθνικά συμφέρον τα όποια οργανωτικά ή άλλα εσωτερικά ζητήματα αφορούν τις ομογενειακές μας οργανώσεις να αποτελούν ευθύνη των ομογενών μας και να επιλύονται από τους ίδιους. Άλλωστε, διαθέτουν και καταστατικά και εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας και γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους. Δεν έχουν ανάγκη ούτε από δικές μας παρεμβάσεις, ούτε από κάποιας μορφής διαιτησία. Εγώ αυτό που θέλω να σταθώ μέσα από την κουβέντα τη συνολική που έγινε, αν μπορούμε. Κύριε Δαβάκη, αφήστε το συνάδελφο. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε, και αυτό νομίζω ότι είναι δικό μας χρέος και της ελληνικής πολιτείας και του Κοινοβουλίου, να στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι ομογενειακές μας οργανώσεις με τις πρωτοβουλίες τους, που στοχεύουν στη διαφύλαξη της ενότητάς τους και στη συνεργασία τους με το ελληνικό κέντρο. Εδώ είναι ο δικός μας ο ρόλος και εδώ νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε και εκεί πρέπει να σταθούμε. Σας ευχαριστώ και σε αυτό το δισέλιδο που σας μοίρασα.
Μοίρασα, κύριε Δαβάκη, έχει και τα ονόματα των νεοεκλεγέντων, να τους ευχηθείτε και καλή θητεία, και έχει και τα τηλέφωνά τους και τα mail τους, για να πάρετε και τα πρακτικά και ό,τι θέλετε, και τις ταυτότητές τους και ό,τι θέλετε. Των επανεκλεγέντων. Επανεκλεγέντων, μη επανεκλεγέντων, γιατί υπάρχουν και νεοεκλεγέντων, όπως είπε. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μας θέμα. Ο εκλεκτός μας συνάδελφος, ο κύριος Γιάννης Δέδες, παρών στις διαδικασίες εκεί του ελληνισμού στην Στοχόλμη, στη Σουηδία, να μας ενημερώσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, βρέθηκα για λιγότερο από 48 ώρες στη Στοχόλμη της Σουηδίας, προετοιμασμένος για ένα παγερό τουλάχιστον Σαββατοκύριακο, αλλά μόλις έφτασα, το θερμόμετρο του αεροδρομίου έδειχνε 24 βαθμούς. Η μέση θερμοκρασία την προηγούμενη μέρα ήταν περίπου 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σχολιάστηκε από κυκλοτρόπους, βέβαια. Όπως θέλετε, το παίρνετε. Φεύγοντας από τα μεσογειακά ουσιαστικά προβλήματα της Ιταλίας και των Ελλήνων της Διασποράς εκεί και της πάρα πολλών αιώνων ιστορίας της Μεσίνης και της Καλαβρίας, θα πάμε τώρα στην βόρεια περιοχή της Ευρώπης, όπου εκεί βρίσκουμε ανθρώπους ακόμα και ηλικίας 70 και 80 χρόνων που μετόκισαν στη Σουηδία από 10, 15, 17 χρονών στο τέλος δεκαετίας του 60 και ιδιαίτερα όταν εδώ είχαμε την δικτατορία από το 67 μέχρι το 74, ένας πολύ μεγάλος αριθμός ομογενών μας, μάλλον Ελλήνων, μη αντέχοντας αυτό τον βαρύ ζυγό, σηκώθηκαν και έφυγαν και μετόκισαν έστω για ένα κομμάτι ψωμί, αλλά δεν μπορούσαν να βλέπουν την κατάδια αυτής της χώρας την περίοδο εκείνη. Έτσι λοιπόν πήγανε σε αυτή τη δημοκρατική χώρα και εδραιώθηκαν εκεί, είτε ως επιστήμονες, είτε ως λόγοι άνθρωποι, είτε ως εργάτες ή με δική τους πρωτοβουλία εγκαθιδρύθηκαν και έφτιαξαν τις κοινότητες. Υπάρχουν σήμερα στην Σουηδία καταγραμμένες 19 κοινότητες και σύλλογοι Ελλήνων σε όλες τις περιοχές και στους δήμους, τους μεγάλους δήμους, οργανωμένες κοινότητες, έτσι ώστε το 23ο συνέδριο που έγινε στις 21 και 22 του μηνός Απριλίου, πριν 10 μέρες περίπου, εκπροσώπησαν οι 19 περίπου αυτές κοινότητες με εκλεγμένους εκπροσώπους το συνέδριο και περίπου, συγγνώμη για τον βήχα, περίπου 44 εκπρόσωποι εκλεγμένοι ήταν παρόντες. Το συνέδριο φιλοξενήθηκε σε έναν πάρα πολύ ωραίο χώρο, σημαντικής αισθητικής στην ελληνική πολιτιστική λέσχη της Σουηδίας, όπου είναι αυτός ο χώρος αγορασμένος από την ελληνική κοινότητα της Στοχόλμης, μου έκανε εντύπωση από μία παλαιά κοινότητα Εβραίων Χριστιανών. Εκεί είχα μια κρίση, πώς μπορούσα να το ερμηνεύσω αυτό. Ισραηλινών χριστιανών. Ισραηλινών χριστιανών. Και όμως, όπως μου εξηγήθηκε, αγοράστηκε, είναι ένας μεγάλος χώρος, αποτελείται από δύο τμήματα, ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, ο οποίος είναι και αμφιθέατρο και ενοικιασμένος χώρος σε μια οργανωμένη τέλος πάντων εταιρεία, και ένας πίσω χώρος με διάμεση αυλή περίπου 400 τετραγωνικά μέτρα, ένας άλλος χώρος ο οποίος στεγάζει κατοικίες 28 ή 29 περίπου διαμερίσματα. Ένας πλούσιος χώρος, τον οποίο θα πω αργότερα τι σκέφτηκα και τι πρότεινα και μπορούμε εμείς εδώ να το συζητήσουμε. Παρακολούθησα περίπου 8 έως 9 ώρες τους συνέδρους,
σε μία έκλογο απολογιστική συνεδρίαση αφενός και σε μία διεκπαιρεωτική πλήρως από όλες τις κοινότητες συζήτηση για όλα τα θέματα τα οποία τους ενδιέφερε. Μου έκανε εντύπωση ότι συζητήσανε ιδιαίτερα τα προβλήματα γενικά τα κοινωνικά, τα οικονομικά, τα οποία ευρίσκονται και υπάρχουν αυτή την τελευταία οκταετία στη χώρα μας και τους απασχολούν ιδιαιτέρως. Και το ζήτημα του, το ότι τους απασχολούν, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, ιδιαιτέρως αυτά, είναι διότι τουλάχιστον μία έως δύο φορές το χρόνο ή κάθε δύο χρόνια πιο αργά επισκέπτονται οι περισσότεροι από αυτούς τους ομογενείς μας την πατρίδα μας, είτε το καλοκαίρι, είτε να παρακολουθήσουν κάποιες ιδιοκτησίες που έχουν εδώ, παραδείγματος χάρη ελαιόδεντρα ή κάποιες καλλιέργειες, έτσι ώστε έχουν μια στενή επαφή. Γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι αυτοί ενδιαφέρονται πάρα πολύ έντονα για τα γεγονότα και τα πράγματα της ενδοχώρας μας. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο που θέλω να σημειώσω και πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπόψη όλοι σας είναι ότι οι μετανάστες, οι οικονομικοί μετανάστες, οι νεότεροι οικονομικοί μετανάστες που αυτά τα δύσκολα χρόνια που περνάει η χώρα μας που έφυγαν συγκεκριμένα στη Σουηδία και είναι υψηλού επίπεδου εκπαιδευτικού και μορφωτικού επίπεδου με μεγάλη ικανότητα και είναι τουλάχιστον εξειδικευμένοι, κυρίως γιατροί, νοσηλευτές, εξειδικευμένοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εξειδικευμένοι στις μηχανοοργανώσεις κτλ. Και έχουν πολύ σημαντική δουλειά και είναι υψηλά ιστάμενοι στην κοινωνία της Σουηδίας. Δεν είναι τόσο καλά ενημερωμένοι, ερωτηματικό αυτό, δεν είναι εγγεγραμμένοι, αν θέλετε, στις κοινότητες και στους συλλόγους, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Τούτο εδώ θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως και να το προσέξουν και εκεί οι ομογενείς μας, για να δούμε τι τρόπο είναι δυνατόν να ομογενοποιηθούν και αυτοί στις κοινότητες και στους συλλόγους, ώστε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Το μεγαλύτερο κομμάτι της συζήτησης που έλαβε μέρος ήταν για τα εκπαιδευτικά ζητήματα και πρέπει και αυτό να το συζητήσουμε εδώ. Δηλαδή, η ομογένεια εκεί θα πρέπει οπωσδήποτε να συγκεντρώσει περίπου 50 παιδιά για να μπορεί να ζητήσει έναν εκπαιδευτικό από το ελληνικό κράτος, έτσι ώστε να στελεχώσει ένα σχολείο για την ελληνομάθεια. Εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολα, διότι υπάρχουν κοινότητες οι οποίες στερούνται αυτής της δυναμικής όσο αφορά για τους νεαρούς βλαστούς, τα παιδιά, ώστε να σχηματίσουν αυτόν τον αριθμό που είναι δυνατόν να φτιάξουν μια κλάση, ένα classroom. Γι' αυτό λοιπόν καταφεύγουν οι άνθρωποι αυτοί, ώστε να επικοινωνούν με εκπαιδευτικούς, καθηγητές ή δασκάλους με ορομίσθιο για να τους πληρώνουν οι κοινότητες ώστε να μαθαίνουν τα παιδιά εν είδη φροντιστηρίου, αν θέλετε, την ελληνομάθεια στο Σαββατοκύριακο ή κατά περίπτωση. Τούτου εδώ το γεγονότος, μόλις έφτασε εδώ, συνεννοήθηκα και βρήκα και επικοινώνησα με την Υφυπουργό, την κυρία Τζούφη, η οποία μου εκμυστηριεύτηκε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να ενσωματώσουμε αυτούς τους εκπαιδευτικούς, τους ορομίσθιους, σε κανονικούς προσληφθέντες από το Υπουργείο. Γιατί? Διότι χρειάζεται να περάσουν σε μία ειδική πιστοποίηση, έτσι ώστε να είναι εγκεκριμένοι και η δουλειά τους, αλλά και οι ίδιοι για την ελληνομάθεια που πρέπει να αποδώσουν στους ελληνόπαιδες της εκεί ομογένειας. Άλλα ζητήματα, αγαπητοί συνάδελφοι, που απασχολούσαν εκεί την ομογένεια ήταν διάφορα οργανωτικά ζητήματα και ενδεχομένως ένα πολύ πιο ελαφρύ, πιο ευέλικτο καταστατικό λειτουργίας των συλλόγων
και της Ομοσπονδίας αλλά γενικότερα και των συλλόγων, έτσι ώστε να μην είναι σε κλειστά πάρα πολύ, για να μπορούν πιο εύκολα ημερολογιακά κτλ. Να παίρνουν αποφάσεις και να δημιουργούν τις καινούργιες διοικήσεις τους. Θέλω να σας ενημερώσω ότι το συνέδριο γίνεται κάθε 2 χρόνια, έτσι ώστε να αλλάζουν κάθε 2 χρόνια διοίκηση της Ομοσπονδίας. Κατά την έναρξη, κατά την έργαση του συνεδρίου, προσήρθε και έκανε χαιρετισμό ο πρέσβης μας, ο κύριος Δημήτρης Τουλούπας, ένας αξιόλογος κύριος, ο οποίος προβληματίζεται για τα θέματα της ομογένειας, είναι σε συνεχή επαφή με όλες τις κοινότητες και συζητήσαμε επί μακρόν για τα θέματα βέβαια που απασχολούν τις κοινότητες με τον κύριο Τουλούπα. Επίσης έκανε χαιρετισμό ο εκεί βουλευτής Σωτήρης Δελής του Moderate Party, ο κύριος με τον οποίο συζητήσαμε διεξοδικά πολλά ζητήματα. Εστάλει από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μητσοτάκη, ένας χαιρετισμός. Επίσης εστάλει από τον κύριο Τέρες Κουίκ και ένας χαιρετισμός. Εγώ βέβαια ανάγνωσα έναν χαιρετισμό του Πρωθυπουργού μας που μου εστάλει την προηγούμενη το βράδυ. Εν συνεχεία λοιπόν της αναφοράς μου, αφορά τα προβλήματα που αναφέρθηκαν, ήταν όπως και εισηγήθηκα, έτσι το έβαλα εγώ προς συζήτηση, το θέμα της ψήφου των Ελλήνων της Διασποράς. Εγώ το έβαλα. Διότι δεν είχαν σκοπό ή τουλάχιστον ήταν σε χαμηλούς τόνους αυτή η αναφορά τους. Το έβαλα έτσι ώστε ενδιαφέρει για μένα προσωπικά ως βουλευτή και όπως το έχουμε συζητήσει εδώ στην Επιτροπή, τουλάχιστον να μπορέσουμε να συζητήσουμε ή στις επικείμενες εθνικές εκλογές την ψήφο των Ελλήνων της Διασποράς, εκείνων που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους και ψηφίζουν στις ευρωεκλογές χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα στην εκλογή, στις εθνικές εκλογές. Αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε. Το επόμενο ζήτημα είναι, και τα ανάφεραν βέβαια με έντονα, είναι κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που έχουν οι Έλληνες εκεί της Διασποράς και μάλιστα σημείωσα στα χρόνια αυτά της λιτότητας, αν θέλετε, και της υφέσεως της οικονομικής, έχουν προβλήματα. Διότι και στη Σουηδία, όπως ξέρετε, υπάρχει μία σκλήρυση της πολιτικής για τους μετανάστες, μία μείωση των επιδομάτων ανεργίας, μία αύξηση των εισφορών των εργαζομένων στα ταμεία ανεργίας και κάποιες μειώσεις σε ασφαλιστικό, συντάξεις και περίθαλψη. Βέβαια, είναι υψηλά στην κυβέρνηση της Σουηδίας το θέμα της παιδείας και της περιθάλψεως, της υγείας, όπως και το κοινωνικό κράτος γενικότερα, αλλά λόγω της αυτής της, ευχαριστώ, της υφέσεως, αυτή η ύφεση έχει επηρεάσει και την Σουηδία. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο έθεσα και τους εζήτησα να κάνουν μία αίτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή γνωρίζω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού θέλει να εξάγει κομμάτι πολιτισμού μέσω του ελληνικού θεάτρου και της πειραματικής σκηνής και του κρατικού θεάτρου αλλά και του θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μοντέρνα ελληνικά αλλά και κλασικά έργα, και επεξεργάζεται αυτό το σχέδιο. Τους είπα να κάνουν μία αίτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού με την έγκυα να υποστηρίξουμε και εμείς οι βουλευτές σαν μέλη των Ελλήνων της Διασποράς αυτή την πρόταση, ώστε να γίνει πραγματικότητα.
Εκείνο που ήθελα και τους έκανα πρόταση, αλλά να το συζητήσουμε ιδιαιτέρως, είναι ότι αυτή η δομή στην οποία έγινε και πραγματοποιήθηκε το συνέδριο, η δομή της ελληνικής πολιτιστικής στέγης, σκέφτηκα ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε, να δούμε, επειδή έχουμε ένα κέντρο βυζαντινών και μεταβυζαντινών στην Βενετία, το σπίτι του Έλληνα στο Παρίσι, να κάναμε και μία προσπάθεια, μήπως αυτός ο χώρος να μην πηγαίνει χαμένος στις βόρειες χώρες, όπως είναι οι σκανδιναβικές χώρες και οι κάτω χώρες, οι οποίοι έχουν σοβαρό έλλειμμα πολιτισμικής, ελληνικής, εξαγωγικής και παρουσίας ουσιαστικά εκεί εμείς οι Έλληνες, παρουσίας των ελληνικών γραμμάτων, να κάναμε μια προσπάθεια, μήπως και δημιουργήσουμε, εφόσον υφίσταται αυτή η δομή, να δημιουργήσουμε ένα κέντρο ελληνικού πολιτισμού, νεοτέρου ελληνικού πολιτισμού, έτσι ώστε και να βοηθήσουμε και τους Έλληνες αφενός, αφετέρου και τους λαούς της Σκανδιναβίας και των κάτω χωρών που έχουν μία ηγίτητα, να βοηθήσουμε αφενός, αφετέρου, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, έτσι ώστε να έρθουν πιο κοντά στα ελληνικά πράγματα και στον ελληνικό πολιτισμό. Με αυτά τα λίγα λόγια ήθελα να κλείσω. Εσείς βέβαια είχατε περισσότερο χρόνο να ασχοληθείτε με τους Έλληνες της Ιταλίας, της Διασποράς κτλ. Εγώ είχα μόνο περίπου 8 έως 9 ώρες να ασχοληθώ μαζί τους και όσα μπορούσα να πάρω από αυτούς σας τα μετέφερα με το λιγότερο δυνατό κόπο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Μην νομίζετε, μία μέρα παραπάνω είχα από σας. Κυρία Δασκαλάκη το ξέρει. Λοιπόν, αν θέλουν οι συνάδελφοι να κάνουν κάποιες ερωτήσεις διευθυντικές. Αν υπάρχει κάποιος συνάδελφος ο οποίος θέλει να είτε να ρωτήσει είτε να ζητηθεί κάποια διευκρινιστική έτσι, απορία, κάποια παρέμβαση για τον ελληνισμό στη Σουηδία, γι' αυτό μας έλεγε ο κύριος ο αγαπητός και εκλεκτός συνάδελφός μας. Δεν βλέπω να υπάρχει. Ναι, η κυρία Τριανταφύλου, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω καταρχήν σε σχέση με το προηγούμενο θέμα ότι προφανώς ίσως να μην το εξέφρασα έτσι όπως θα έπρεπε, αλλά δεν μίλησα για προσπάθεια διακρίσεων ανάμεσα στο βόρειο και το νότιο τμήμα της Ιταλίας. Απλά μίλησα για εκ των πραγμάτων, εκ της ιστορίας, διαφορετική διαδρομή. Σε σχέση με τη Σουηδία, νομίζω ότι πρέπει να είναι γύρω στους 20.000 Έλληνες εκεί. Δεν το ξέρω καλά, από ό,τι έχω διαβάσει. Άκουσα όμως τον συνάδελφό μας που είπε ότι ένα ζήτημα που προβληματίζει τις ελληνικές ομογένειες εκεί, μίλησε για 19 κοινότητες, είναι σε σχέση με την εκπαίδευση, είναι ότι χρειάζεται να μαζευτούν 50 παιδιά για να μπορέσει να υπάρξει ένας καθηγητής για την ελληνομάθεια. Να πάει εκεί ένας δάσκαλος για την ελληνομάθεια. Σε σχέση με... δυσκολεύονται γιατί αυτές οι 19 κοινότητες. Δηλαδή, σε κάθε μια από αυτές τις 19 κοινότητες δεν μαζεύονται αυτά τα 50 παιδιά γιατί. Είναι διαφορετικών ηλικιών. Πρέπει να είναι 50 παιδιά προφανώς δημοτικού, γυμνασίου, 50 και 50. Να μας πει ακριβώς πώς. Επίσης, είχε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που είπε σε σχέση με τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν για τους Έλληνες της Σουηδίας, για όλους τους Σουηδούς θα έλεγα εγώ. Γνωρίζουμε ότι για αρκετά χρόνια, εν πάση περιπτώσει, οι σκανδιναβικές χώρες ήταν κατά κάποιο τρόπο έτσι πρότυπα ή σύμβολα ευημερίας και όλοι μιλούσαν για αυτό το γενναιόδωρο κοινωνικό κράτος που υπήρχε. Τώρα όμως θα λέγαμε ότι αυτή ας πούμε, η μορφή κοινωνικού καπιταλισμού που υπήρξε στη Βόρεια Ευρώπη και στην Κεντρική Ευρώπη και κυρίως στη Σκανδιναβία, ακριβώς μετά την παγκοσμιοποίηση,
πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πιέσεις ώστε ουσιαστικά οι μορφές, θα έλεγα, του καπιταλισμού αλληλεπιδρούν η μία στην άλλη με τέτοιο βαθμό ώστε να υπάρχουν πιέσεις προς αυτή τη μορφή, προς τον κοινωνικό καπιταλισμό, έτσι ώστε το κοινωνικό κράτος να μειώνεται, να μειώνει τη λειτουργία του κοινωνικού κράτους. Τα λέω όλα αυτά γιατί θέλω να ρωτήσω ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα. Εγώ ξέρω, ας πούμε, ότι ενώ υπήρχαν πραγματικά Έλληνες που πήγαιναν στη Σουηδία, ξέρω ότι υπάρχει και μία ενός τύπου εσωτερική μετανάστευση ή τουλάχιστον πριν από κάποια 2-3 χρόνια που είχα πάει, ας πούμε, στην Νορβηγία, είχα δει ότι υπάρχουν και μας το είχαν πει μία τύπου εσωτερική μετανάστευση ανάμεσα στις σκανδιναβικές χώρες, δηλαδή πολλοί Έλληνες που ζούσαν στη Σουηδία ή πήγαν να σπουδάσουν στη Σουηδία, διάλεγαν να πάνε σε άλλες σκανδιναβικές χώρες. Τώρα, βέβαια, γνωρίζουμε ότι και άλλες σκανδιναβικές χώρες έχουν προβλήματα και λιτότητας και πολλά άλλα. Άρα, ποια είναι τα σημαντικότερα ζητήματα, δηλαδή, ας πούμε, όπως ακριβώς για τους υπόλοιπους Σουηδούς που πέφτουν οι μισθοί τους, ακριβώς το ίδιο αντιμετωπίζουν οι Έλληνες, έχουν πρόσθετα προβλήματα. Και να σημειώσουμε, και σωστά το σημείωσε έτσι κι αλλιώς και ο συνάδελφος, ότι μιλάμε και για ζητήματα ρατσισμού, ας πούμε, που εμφανίζονται, ξανά εμφανίζονται, ίσως πιο έντονα σε αυτές τις χώρες τα τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριανταφύλλου. Ο κύριος Γιώκας, βεβαίως. Για 3 λεπτά. Ναι, καταρχήν, επειδή τυχαίνει να το γνωρίζω, χωρίς να θέλω να επεκταθώ, και στο συγκεκριμένο συνέδριο υπήρχαν οργανωτικής φύσης προβλήματα και αντιπαραθέσεις που είχαν να κάνουν και με αντικαταστατική εκπροσώπηση συγκεκριμένων κοινοτήτων στο συνέδριο και υπήρχαν συγκεκριμένες καταγγελίες που έχουν γίνει. Λέω, δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά τυχαίνει να το γνωρίζω. Βεβαίως, συμφωνώ με αρκετά από αυτά που είπε η κυρία Τριανταφύλλου. Υπήρχε το μεταναστευτικό ρεύμα της δεκαετίας του 70 κυρίως, εκείνης της περίοδου. Υπάρχει και πρόσφατο όμως μεταναστευτικό ρεύμα σε αυτές τις χώρες. Και εργάτες και τα λοιπά, αλλά πολλοί γιατροί που πηγαίνουν σε αυτές τις χώρες και στη Γερμανία και στη Σουηδία και τα λοιπά. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι τα προβλήματα εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν και παλιότερων γενιών μετανάστες αλλά κυρίως οι νέοι μετανάστες σε αυτές τις χώρες νομίζω είναι κρίσιμης σημασίας. Και αυτές οι προϋποθέσεις που τίθενται για τα 50 παιδιά ή άλλες αυστηρές προϋποθέσεις κτλ. Κατά τη γνώμη μου είναι απαγορευτικές προκειμένου να υπάρχει μια υψηλού επίπεδου πρόσβαση στην ελληνόγνωση εκπαίδευση. Και από αυτή την άποψη νομίζω πρέπει να το ξεχωρίσουμε αυτό ως ζήτημα. Τελειώνω με το εξής. Είναι ένα τυπικό μεν, αν κατάλαβα καλά από την εισήγηση του κυρίου Δέδε, αλλά είναι και ουσιαστικό. Καλό θα ήταν ο εκάστοτε βουλευτής που επισκέπτεται ένα συνέδριο να μην διαβάζει το χαιρετισμό του Πρωθυπουργού. Υπάρχει εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Και αν δεν υπάρχει εκπρόσωπος της κυβέρνησης, υπάρχει ο πρέσβης. Λοιπόν, αυτός πρέπει να διαβάζει ή να μεταφέρει τους χαιρετισμούς του Πρωθυπουργού, του Υπουργού κτλ. Ο βουλευτής έχει άλλο ρόλο εκεί πέρα. Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που θέλει να σχολιάσει, να επισημάνει, να ρωτήσει? Όχι. Κύριε Δέδε, απαντήστε για να κλείσουμε. Βεβαίως να απαντήσω. Το πρώτο ήθελα να απαντήσω στη συνάδελφο την κυρία Μαρία Τριανταφύλλου ότι ουσιαστικά τα ζητήματα της εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντικά γιατί για όλους τους Έλληνες της ελληνικής διασποράς, όχι μόνο για τη Σουηδία, έχει διαπιστωθεί ότι μεταξύ των κρατών Νορβηγίας, Σουηδίας, Δανίας, τα σύνορα φυσικά εκεί πέρα δεν υπάρχουν γιατί φεύγουν από κάποια πόλη και ψωνίζουν για σούπερ μάρκετ απέναντι από τη Δανία. Δεν υπάρχουν σύνορα ουσιαστικά. Οπότε εκεί αλλάζουν και εργασία. Μπορεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αν δεν πάει καλά μια δουλειά στη μία χώρα, πηγαίνουν στην άλλη πολύ σύντομα και υπάρχει αυτού του είδους επικοινωνία.
Όσο αφορά τις κοινότητες, για να απαντήσω και για τα παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, ιδίως οι οικογένειες που έχουν φύγει τελευταίως ως οικονομικοί μετανάστες, δεν έχουν γράψει πλήρως τα παιδάκια τους, γιατί είναι και μικρά παιδιά, ανήλικα. Δεν έχουν πάει ακόμα σχολείο της τάξης, δηλαδή των 3, 4, 5 χρονών. Είναι μικρά παιδιά, γιατί είναι νέες, μικρές οικογένειες και οι περισσότεροι δεν έχουν κάνει οικογένεια. Σας βάζω κάποιο, τέλος πάντων, αυτό. Από κάποιον πίνακα που έχω επίσημο από το Υπουργείο Παιδείας, έχω εδώ πέρα μία αύξουσα δυναμική από το 15-16 μέχρι το 17-18 σχολική χρονιά, περίπου 20-25% όσο αφορά τη δυναμική των παιδιών που έχουν γραφτεί από τη μια πλευρά, και από την άλλη δεν υφίσταται από ό,τι σημειώνεται μαθητικές διαρροές από τα σχολεία τα υπάρχοντα. Υπάρχει μια προσπάθεια από το Υπουργείο να τονωθεί αυτό το σύστημα όσο αφορά τον αριθμό, το κατ' αποκοπή, αν θέλετε, 50 μαθητών, ώστε να δημιουργήσουν ένα τμήμα για την ελληνομάθεια. Εκεί θέλει μεγάλη και σημαντική συζήτηση. Το ζήτημα αυτό που ανάφερε ο συνάδελφος κύριος Γκιώκας όσο αφορά για την... και καλή πληροφόρηση έχει και ξέρω ποιος τον πληροφόρησε για αυτά τα ζητήματα όσο αφορά την διελκυστίδα που υπήρχε μεταξύ των παρατάξεων. Γι' αυτό το είπα εγώ προηγουμένως, αν με προσέξε, ότι χρειάζεται μία ανανέωση του καταστατικού για να μην βάζει χρονικά όρια, δηλαδή εξόφληση λογαριασμών, πώς το λένε, ταμιακός εντάξει, και χρονικά όρια τέτοια, ώστε να μην είναι στενά. Οι άνθρωποι είναι σε μακρινές αποστάσεις ο ένας από τον άλλον, οι κοινότητες. Γι' αυτό χρειάζεται μια ελαστικοποίηση, αν θέλετε, συγκεκριμένων όρων του καταστατικού, για να μπορούν να δουλέψουν πιο σωστά. Και επ' αυτού, επειδή οι συγκεκριμένοι όροι είναι λιγάκι σκληροί, γι' αυτό γίνεται αυτή η διελκυστίδα. Υπάρχει απάντηση γι' αυτό. Όσο αφορά για το ότι μετέφερα εγώ σαν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν χρειάζεται απάντηση. Ας το σκεφτεί καλύτερα και ας μου απαντήσει καλύτερα ο κύριος Γκιώκας. Σας ευχαριστώ, κύριε Δέδε. Να πούμε εδώ, και νομίζω ότι εκφράζω ομόθυμα το σύνολο των συναδέλφων, αυτό το θέμα που έβαλε ο κύριος Δέδες είναι, κύριε Γκιώκα, κύριε Ψυχογέ, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή ότι τα σωματεία, οι σύλλογοι και οι ομοσπονδίες μας πρέπει να αποκτήσουν ένα σύγχρονο λόγο για να μπορέσουν να συσπυρώσουν και όχι να φέρουν πιο κοντά τους, ειδικά και τους νέους σε ηλικία και τους νεομετανάστες, και να μην λειτουργούν με τα εγωιστικά τους, τα προσωπικά τους, τα κομματικά τους ή όποια άλλα θέλετε, αποθαρρυντικά, και να διώχνουν κόσμο από την ενασχόληση με τα κοινά, τα συνδικαλιστικά κλπ. Αυτό μου επισημάνθηκε, και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ιταλία, σε αυτή την πορεία των 3 ετών. Λοιπόν, να αποκτήσουν έναν ελκτικό ρόλο και λόγο των Ελλήνων οι κοινότητες, και να φέρουν κοντά στην αγκαλιά τους τους περισσότερους δυνατούς, μακριά από στενόθωρες και κοντόμυαλες λογικές. Ένα δεύτερο, το τόνισε και η κυρία Τριανταφύλου και ο κύριος Γκιώκας και ο κύριος Δέδες. Θα κάνουμε μια ειδική συνεδρίαση για την παιδεία των ομογενών. Είναι το κορυφαίο ζήτημα. Θα εκφράσω έναν φόβο. Εγώ το βίωσα στην κοινότητα, στην ελληνική κοινότητα των Παρισίων, με τα τεράστια κενά και τις ανεπάρκειες με τις οποίες ξεκίνησαν την προηγούμενη χρονιά, το 17-18, το Σεπτέμβριο, που δεν ήταν κενά μόνο στη Γαλλία, ήταν και στη Γερμανία. Και είχαμε φιρμάνια. Δεν λειτουργεί στο Ντίσσελντορφ, δεν λειτουργεί στο Μόναχο, δεν λειτουργεί εδώ, δεν λειτουργεί εκεί κλπ. Χρειάζεται επιγόντως να θεραπεύσουμε τα προβλήματα του 44-15, του νόμου για την ελληνόγνωση εκπαίδευση που ψηφίσαμε το καλοκαίρι του 16. Και γι' αυτό έχω την υπόσχεση από την κυρία Μερόπη Τζούφη, αφού ολοκληρώσει ένα πλαίσιο
ενημερώσεων με όλους τους συντονιστές σε όλο τον κόσμο, γιατί μιλάμε για 15 συντονιστικά γραφεία που λειτουργούν σε όλο τον πλανήτη για την ελληνόγλωσσα παιδεία, για την παιδεία των ομογενών, να έρθει εδώ στην Επιτροπή και να το συζητήσουμε και να μην γίνει όπως έγινε, γιατί αυτός ο νόμος ψηφίστηκε και τον επεξεργάστηκε μόνο η μόνιμη διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Η Επιτροπή, η μόνιμη ειδική του ελληνισμού της Διασποράς, δεν συμμετείχε στην επεξεργασία του ελόγου σχεδίου νόμου. Η ταπεινότητά μας κάτι θετικό θα είχε να συνεισφέρει. Και νομίζω ότι από εδώ ξεκίνησε η πρωτοβουλία που είπαμε τότε να κάνουμε πρώτα διαβούλευση στην Ομογένεια, να πάει ο υπουργός τότε ο Μπελεγρίνης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών, ο κύριος Σεβαστάκης, ο πρόεδρος της του απόδημου της Επιτροπής της Ειδικής, ο Τριανταφυλλίδης, όπως αλλιώς θα λεγόταν κάποιος εκπρόσωπος της Επιτροπής, και να πάρουμε τις απόψεις από τον ελληνισμό της Γερμανίας, όπου εκεί είναι ο μεγάλος κορμός στον ευρωπαϊκό χώρο, και να μεταφέρουμε εν είδη ακρόαση των φορέων, που δεν μπορεί να γίνει εδώ. Δηλαδή, δεν μπορούμε να καλέσουμε εδώ και να έρθουν στην Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα οι εκπρόσωποι από τον Ντίσσελντορφ και από εδώ και από τη Φραγκφούρτη και από το Βερολίνο. Πηγαίναμε εμείς εκεί και να τους ακούγαμε πριν συντάξουμε τον νόμο για τα ειδικά ζητήματα. Για τις φάμπρικες που στήθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες με τις διπλές, τετραπλές και άλλες. Να τα δούμε όλα τα ζητήματα. Ανοιχτά, με το χέρι στην καρδιά. Να τα δούμε τα ζητήματα. Και να επιδιώξουμε τη μέγιστη δυνατή συνένεση και συμφωνία των ίδιων των ομογενών. Δεν μπορούμε να νομοθετούμε για τους ομογενείς χωρίς τους ομογενείς. Και αυτό επισημαίνεται. Ένα, νομίζω ότι δεν υπάρχει διαφωνία να το δούμε το 44-15 και να διατυπώσουμε κάποιες απόψεις, να κλείσουν, να θεραπευτούν οι πληγές πριν έρθει το επόμενο έτος 18-19 και πριν πάλι γίνουμε αποδέκτες διαμαρτυριών ότι δεν ήρθε ο νηπιαγωγός, δεν ήρθε ο φιλόλογος, δεν ήρθε ο δάσκαλος και τα παιδιά κάθονται στην αυλή και περιμένουν πότε θα έρθει ο δάσκαλος από την Ελλάδα. Το δεύτερο είναι αυτό που αφορά την οικονομία. Με τον Γιώργο τον Κατρούγκαλο και με την βοήθεια του καλού συναδέλφου του Γιάννη του Καραγιάννη να οργανώσουμε μια ειδική συνεδρίαση για τα ζητήματα που αφορούν τους απόδημους και εν δυνάμει επενδυτές στον χώρο της οικονομίας. Το κάναμε σε τρεις συνεδριάσεις το 16, νομίζω το 18 θα έχουμε κάποια πράγματα να πούμε. Θέλω να δώσω το λόγο και να κλείσουμε τον κύριο Κόκκινο και για τον ελληνισμό της Σουηδίας, αν θέλει να πει δύο πράγματα, αλλά και ο κύριος Γιώκας, ναι. Ναι, κύριε Γιώκα, ναι, παρακαλώ. Σε σχέση με το καταστατικό κτλ. Προφανώς υπάρχουν οι κοινότητες των μεταναστών που έχουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες και είναι υπεύθυνες να λύσουν τα όποια προβλήματα. Όπως επίσης είναι απόλυτα λογικό ότι πρέπει οι κοινότητες να ξυγχρονίσουν καταστατικά, να γίνουν πιο ελεκτικές κτλ. Καμία αντίρρηση σε αυτό. Όμως από τη στιγμή που υπάρχουν καταστατικά, αυτά πρέπει να τηρούνται κιόλας. Έτσι. Ένα είναι ζήτημα είναι αυτό. Ένα δεύτερο σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Ζέδες, κύριε Πρόεδρε, εγώ επιμένω. Δεν είναι τυπολατρικό. Δεν μετέφερε ο κύριος Δέδες, και δεν είναι θέμα προσωπικά με τον κύριο Δέδε, αλίμονο. Δεν μετέφερε ο κύριος Δέδες ένα χαιρετισμό του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Μετέφερε χαιρετισμό του Πρωθυπουργού. Είναι άλλο πράγμα. Αν δεν ήταν ο κύριος Δέδες εκεί παρόν και ήταν ένας βουλευτής από κάποιο άλλο κόμμα. Υπάρχει εκπρόσωπος της πολιτείας, ο οποίος μπορεί να μεταφέρει και χαιρετισμούς και υπουργών και πρωθυπουργών. Κύριε Γιώκα. Λοιπόν, είναι άλλο πράγμα όμως και νομίζω γίνεται κατανοητό αυτό. Ο βουλευτής εκπροσωπεί τη Βουλή, την Επιτροπή κτλ. Δεν εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Ωραία. Κύριε Γιώκα, καταρχήν να πούμε ότι όχι μόνο ο πρόεδρος, αλλά ούτε και μέλος της Επιτροπής, τουλάχιστον τα τρία χρόνια που είμαι, δεν έχω πάει ούτε στην Αυστραλία, ούτε στην Αφρική, ούτε στην Ασία. Το αφήνουμε αυτή την άκρη. Στα τρία χρόνια πήγα μία φορά στη Νέα Υόρκη και το λέω αυτό γιατί χρειάστηκε εκπροσωπώντας τη Βουλή να εκπροσωπήσω και την κυβέρνηση γιατί δεν υπήρχε και μου ανακοίνωσα παρότι να σας πω και εγώ σφίχτηκα γιατί λέω εγώ είμαι εκπρόσωπος της Βουλής, δεν είμαι εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Ωστόσο όμως θεωρώ ότι ο συνάδελφος, η φωνή
Και η έκφραση του Πρωθυπουργού, ο Πρωθυπουργός είναι όλης της χώρας, δεν είναι ως κόμματος. Την Ελλάδα, την πατρίδα εκπροσωπεί όταν διαβάζει ο Έλληνας βουλευτής την φωνή και τη θέση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αυτή τουλάχιστον είναι η δική μου άποψη, διαφωνώντας με τη δική σας άποψη. Εντάξει, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα. Εντάξει, κύριε Δάδε. Λοιπόν, κύριε Κόκκινε, έχει το λόγο για 2 λεπτά για να κλείσουμε. Για μια ακόμα φορά, μια υπέροχη και πολύ ζωντανή κοινότητα 26.000 περίπου Ελλήνων στη Σουηδία, που όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Δέδε, ενώνεται με τις άλλες κοινότητες, γιατί είναι όλες λίγο πολύ ενωμένες και αλληλεπιδρούν με τις κάτω χώρες, με τη Δανία, με τις λεγόμενες σκανδιναβικές χώρες, Φιλανδία και Νορβηγία. Σαφέστατα, πολύ σημαντικό το πρόβλημα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Θα έχουμε τη δυνατότητα, προφανώς, σε κάποια επόμενη συνεδρίαση να το πούμε. Λύνοντας το σημαντικό θέμα που είναι η Γερμανία, σαφέστατα, η χώρα με τα κρατήδια και με τα 6 κρατήδια και τα 7 εκπαιδευτικά διαφορετικά συστήματα. Και πολύ σωστά συμφωνώ μαζί σας, κύριε Πρόεδρε, ότι αν δεν πας εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβεις ακριβώς το πρόβλημα που είναι και ότι χωρίς αυτούς δεν μπορείς να νομοθετείς για αυτούς. Συμφωνούμε 100% και σε αυτό. Πολύ σημαντικά προβλήματα. Είναι χώρες οι οποίες πράγματι υπήρχε, συμφωνώ με την κυρία Τριανταφυλλού σε αυτό, το κοινωνικό κράτος, το θαύμα της εποχής του 70 με τον Πάλμε και της εποχής εκείνης του κοινωνικού κράτους πρότυπο για όλο τον κόσμο και που σήμερα βιώνουν τα ίδια προβλήματα που βιώνει και η Ελλάδα. Λιτότητας και σαφέστατα, οι Έλληνες βιώνουν τα ίδια προβλήματα που βιώνουν οι Σουηδοί, οι Νορβηγοί, οι Δανείοι κλπ. Προβλήματα λιτότητας, πίεσης και καταστάσεων και ακριβώς αυτά μετέφεραν στον κύριο Δέδε, αυτά μεταφέρουν και σε εμάς. Και επειδή οι Έλληνες είμαστε παντού οι ίδιοι και αυτό αισθανόμαστε και περήφανοι στη Γενική Γραμματεία που καταφέραμε κάτι, να είμαστε το ίδιο Έλληνες και να είμαστε ένα έθνος 20 εκατομμύριων πια Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι το σημαντικό και χαίρομαι που σε αυτήν την Επιτροπή το αντιμετωπίζουμε έτσι και με τις υποεπιτροπές και τα προβλήματα που αναδεικνύονται σε αυτήν την Επιτροπή και μαζί θα προσπαθήσουμε να τα επιλύσουμε με την ίδια συνεργασία, με τον ίδιο ζήλο, με το ίδιο τάξιμο, με την ίδια ψυχή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ με την υπόμνηση ότι να είμαστε λιγότερο λέγοντες και περισσότερο πράττοντες. Το έχουμε αποδείξει στην πορεία των πραγμάτων. Σας ευχαριστώ. Να είστε πολύ καλά. Γι' αυτό το συνομολογώ και το υπογραμμίζω. Να είστε καλά. Ολοκληρώσαμε και πάμε στην επόμενη διαδικασία η οποία θα ενημερωθείτε σχετικά για την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.